Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Ο Γκμπέιντε με Βίλιαμσον. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Σιζόπουλο. Στον Σνάιντερ, αυτό στον Ιάκωβο τον Παντελή. Ο Γκμπέιντε βγαίνει ψηλά για να δώσει βοήθεια. Επιστρέφει πίσω τελικά. Τώρα βγαίνει προς να δώσει το screen. Ιάκωβος πήγε ρόλο ωραία, όμως δεν θα περάσει μπάλα. Τρέχει ο Ρόρι. Δίνει στον Γιώργο τον Θεοχαρίδη. Airball το πρώτο σούτ από τον Ρόζελ. Και τώρα Σιζόπουλος. Υπό την πίεση του Άρη Κορονίδη, εξαιρετική άμυνα εδώ από τον Θεοχαρίδη. Γλίστρησε όμως ο Ρόζελ. Και η μπάλα είναι ξανά για την ΑΕΚ. ΑΕΚ η οποία χτυπά στην εμπειρία. Ξεκινά με Ιάκωβο Παντελή και Ανδρέα Σιζόπουλο. Απέναντι, απαντά ουσιαστικά στην εμπειρία που παρατάσσει ο Λιβαδιώτης με Κορονίδη και Θεοχαρίδη. Όπως αναφέραμε πριν την άρξη του αγώνα, ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Θα χρειαστούν, ναι. Και ήδη άρχισαν και οι δύο πεντάδα. Σιζόπουλος το πρώτο θα στοχίσει. Το ριμπάν από τον Ρόζελ. Ρόζελ, βγαίνει ψηλά ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης, ο αρχηγός της ομάδας του Στροβόλου. Βίλιαμσον μακριά από το πεδίο δράσης του. Άρης Κορονίδης. Κορονίδης πάει μέχρι μέσα, τώρα βγάζει έξω το Θεοχαρίδη. Αυτός για τρεις. Εύστοχος ο αρχηγός του κεραυνού. Πρώτο καλάθι της αναμέτρησης για τη φετινή σεζόν από τον Γιώργο τον Θεοχαρίδη. Εδώ ο Παντελή αστοχή στο lay-up που επιχείρησε. Για να απαντήσει, Βίλιαμσον κατεβάζει. Και εδώ υπήρξε φάουλ. Ο Ρόζελ, ο οποίος όπως πολύ σωστά αναφέραμε και νωρίτερα, είναι μια καλαθομηχανή. Εδώ το ρίμπαν του Θεοχαρίδη νωρίτερα. Κορονίδης. Πολύ ωραία μέσα στη ρακέτα. Βίλιαμσον, φοβερή συνεργασία εδώ. Το 1-2 με τον Power Forward Center. Αν θέλετε καλύτερα του κεραυνού, να τελειώνει τη φάση. Σιζόπουλος, Βίλιαμσον θα κόψει ψηλά. Θεοχαρίδης. Ρόρι. Βίλιαμσον και πάλι. Ο Γκμπέιντε πάνω του. Ρόρι. Θεοχαρίδης και πάλι στο Βίλιαμσον μέσα στην καρδιά της αμήνας της ΑΕΚ. Βίλιαμσον γυρνά 7-0. Δυνατό ξεκίνημα Νικόλα από τον κεραυνό, ο οποίος παίζει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Εντάξει, έριξε όμως και η ΑΕΚ ένα λέει από τώρα ο Ιάκωβος που ήταν άτυχος και έναν τρίποντο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα τα μπασκετικά. 7-0 λοιπόν φίλες και φίλοι. Να δούμε άλλες μια-δύο επιθέσεις για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Εδώ ο Γκμπέιντε είναι άστοχος. Γενικά βλέπουμε την ΑΕΚ να παίρνει προσπάθειες, αλλά να είναι άστοχη. Και άτυχη. Και απ' την άλλη ο κεραυνός μέχρι στιγμής να του βγαίνει. Έβγαλε και εξαιρετικές άμυνες όμως με Θεοχαρίδη και Βίλιαμσον μέσα στην καρδιά της άμυνας. 7-0 λοιπόν παραμένει το σκορ με το Ρόρι. Ρόσελ. Κορονίδης, ωραία προσποίηση. Άρης Κορονίδης, αστοχή. Παρά την πολύ ωραία προσποίηση που έκανε νωρίτερα. Σνάιντερ. Ψηλά πάνω του ο Ρόρι, πιέζει. Ο Γκμπέιντε για το screen. Σνάιντερ. Σιζόπουλος και πάλι με τον Θεοχαρίδη. Θα κερδίσει το φάουλο ο Ανδρέας Σιζόπουλος. 6-59 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ και πάλι γρήγορη εναλλαγή. Ο Θεοχαρίδης σταμάτησε τον Ανδρέα Σιζόπουλο με φάουλ. Ο Γκμπέιντε. Σνάιντερ. Ούτε τώρα. Το ριμπάν από τον Θεοχαρίδη και τώρα Κορονίδης. Ρόρι κατεβάζει. Η ΑΕΚ ψάχνει ακόμη το πρώτο της καλάθι. Ρόρι με τον Σνάιντερ. Το χρειάζονται για να ξυμπουκώσουν. Είναι έτσι λίγο... Ρόρι για τρεις. Και αυτό μέσα. 10-0. Δεν παίρνει ακόμη time out ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Ο Γκμπέιντε. Σνάιντερ. Περίμενε την μπάλα. Δεν θα την πάρει ποτέ καθώς επιχείρησε το σουτ. Ο Χάρης, ο οποίος ήταν άστοχος όμως.
Ρόουζελ, Κορονίδης, Βίλιαμσον και πάλι. Βίλιαμσον με τον Ογκμπέιτε. Θα τον γυρίσει ωραία, θα σουτάρει και αυτό μέσα. 12-0, όπως time out από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος βλέπει τον Κεραυνό να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα. Εδώ και πάλι ο Βίλιαμσον είναι πραγματικά σταμάτητος. Τον είδαμε και τι δουλειά έκανε απέναντι στον Βασίλη τον Καβαδά, και όχι μόνο, σε center δηλαδή, πολύ πιο δυνατούς από τον ίδιο. Αγωνιστήκαμε πέρσι αντίπαλοι όταν ήμουν στον ΑΠΟΕΛ. Πολύ δυνατός παίχτης, με το κορμί του σε παρασύρει με ηρεμία κοντά στο καλάθι και με ένα μικρό hook κυρίως τελειώνει τις φάσεις. Και είναι αυτό που έχω προσέξει, είναι ότι ο Κεραυνός τις πλήστες φορές ακουμπά την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Εν αντιθέσει, ειδικά με το μάτς με τον Ηρακλή που έριξαν πάρα πολλά τρίποντα. Αυτό δείχνει την πληθώρα και από εκεί μέσα δίνουν ανοιχτές πάσες προς τα έξω για ελεύθερα σουτ ή αν μείνει στο ένας-ένας τα τελειώνουν, έχουν την ποιότητα. Από την άλλη η ΑΕΚ μοιάζει λίγο πιο νευρική και φαίνεται αυτό το ότι δεν έχει παιχνίδια πάνω της. Πιστεύω ότι να βάλει ένα-δυο καλάθια να αλλάξει λίγο η ψυχολογία της χρειάζεται. Αυτή πρώτη κίνηση ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι, ένας παίχτης ο οποίος φέτος καλείται να κάνει το step μπροστά, ένας δυναμικός center, ο οποίος με όπλο το πάθος του ουσιαστικά τα περισσότερα παιχνίδια, αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Από τον καιρό που αγωνιζόταν στα παιδικά και φοιτητικά της ΑΕΛ, από τότε τον θυμόμαστε να ξεχωρίζει για το πάθος του. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ευστοχή ακριβώς στο σημείο η παρατήρησή σου. Και τον χρειάζεται η φετινή ΑΕΚ. Έπαιξε αυτό... και πέρσι όμως. Έπαιξε και πέρσι, έπαιξε, ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Απλά φέτος τον θέλει ακόμη πιο μπροστά. Ακριβώς. Χάρη στον Σνάιντερ, θα γλιστρήσει αυτός. Μαντοβάνι. Προς πίσω όμως, η μπάλα είναι και πάλι για τον Κεραυνό. Η ΑΕΚ πρέπει να βάλει λίγη αγριάδα στο παιχνίδι της. Ο Κεραυνός είναι μια σκληρή ομάδα που παίζει με επαφές και νομίζω είναι αυτό που ψάχνει από τον Μαντοβάνι. Ναι, όμως και πρέπει να γίνει σαν σύνολο. Κάτι πρέπει να κάνουν για να αλλάξει λίγο η ψυχολογία τους. Και το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να παίξουν πιο σκληρή άμυνα, να βάλουν δύο εύκολα καλάθια για να αλλάξουν λίγο τη ροή. Κορονίδης, από την πίεση του χρόνου θα στοχίσει. Καλή άμυνα εδώ. Καλή άμυνα. Να βγει και η επίθεση είναι το θέμα όμως. Μαντοβάνι. Βγαίνει ο Σιζόπουλος από τα screen. Δίνει την μπάλα μέσα στον Χάρης. Με τον Θεοχαρίδη. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χάρης, όμως ούτε τώρα. Είναι και άτυχη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εδώ έκανε όλη τη δουλειά ο Χάρης, απέφυγε τον αντίπαλό του, αλλά στόχισε. Θεοχαρίδης. Βίλιαμσον με αντίπαλο τον Μαντοβάνι. Η μπάλα έξω και αυτό μέσα. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα κουμπάει στα χέρια του Βίλιαμσον και από εκεί γίνεται για μια μεγάλη... Για λέει αυτό στο παιχνίδι. Ακριβώς. 15-0. Τώρα ο Μαντοβάνι καλείται να κατεβάσει. Χάρης στον Ιάκωβο τον Παντελή. Σνάιντερ παίρνει το screen. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολο τελείωμα. Θα στοχίσει. Μαντοβάνι καθαρίζει το rebound. Θα χάσει όμως την μπάλα εδώ. Απρόσεχτος ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Φάουλ του Χάρης στον ευνηδιασμό. Και ο Γιαννάρας τώρα μέσα. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν πέρσι στο ΑΠΟΕΛ. Έχει πολύ καλό μακρινό σουτ. Ακριβώς, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Στη μέρα του μπορεί να βάλει και 4 και 5 τρίποντα. Βγαίνει ο Σιζόπουλος, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι οι παίχτες του Κεραυνού είναι πιο επιθετικοί πάνω στην μπάλα. Βάζουν πρώτη το κορμί και από εκεί χτίζουν και αυτοπεποίθηση. Τώρα φαίνεται ότι το γύρισε σε ζώνη ο κόουτς Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να βρει κάτι να δώσει στους παίχτες του ένα ερέθισμα για να αλλάξει λίγο αυτό. Έχουν πάρει φωτιά όμως οι του Κεραυνού και είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν πλέον. Ο Βίλιαμσον άλλο ένα καλάθι μπροστά από τον Μαντοβάνι, 17-0. Νομίζω τέτοιο ξεκίνημα δεν το υπολογίζει κανείς σε ένα θεωρητικά ντέρπι. Να το πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ, να ξεμπουκώσουν λες και εσύ. 17-2. Νέο τρίποντο για τον Κεραυνό, άστοχο. Σνάιντερ καλύτερα να κατεβάσει γρήγορα τώρα. Δίνει στον Παντελή.
Σταματά από το σουτάρια 3 και αυτό μέσα. Να λοιπόν, σιγά σιγά βρίσκει σκορ και η ΑΕΚ. Γρήγορα όμως ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης επιλέγει να σταματήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, βλέποντας τους 5 συνεχόμενους πόντους. Εδώ το καλάθι από τον Χάρης και το τρίποντο από τον επί χρόνια ηγέτη της ομάδας Λάρνακας, τον Ιάκωβο τον Παντελή. Το σημαντικό είναι μόλις ο κότσο Παπαδόπουλος άλλαξε την άμυνα του, γύρισε σε ζώνη, έγινε ένα γρήγορο σούτ από τον ελεύθερο παίχτη του Κεραυνού, χάθηκε, πήραν το rebound με μία μπάσα, τρίποντο Ιάκωβος. Αυτό έδειξε αντανακλαστικά ο προπονητής και έδωσε κατευθείαν λύση στην ομάδα του. Το θέμα είναι ότι με μία ομάδα όπως ο Κεραυνός, ο οποίος έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να σουτάρουν από μακριά, το πόσο ασφαλής είναι η άμυνα ζώνης. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς αν είναι ασφαλής ή όχι. Παίζεις man to man, δεν σου βγαίνει, στέλνεις παγίδες, δεν σου βγαίνει. Πρέπει να δοκιμάσεις κάτι να σου βγαίνει. Προσπαθεί να βρει λύσεις, δηλαδή, ενώ για 6 λεπτά δεν είχε σκορ, σε 30 δευτερόλεπτα έβαλε 5 πόντους. Έτσι είναι το παιχνίδι, δεν μπορεί να προδικάσεις πριν από το αποτέλεσμα. Γι' αυτό πολλές φορές και εμείς οι προπονητές μπορεί να κριθούμε και άδικα ή και λόγω τύχης ή λόγω μέρας. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Όμως έδωσε στην ομάδα του μια νέα λύση και κατευθείαν βρήκε και σκορ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να πω στο Μωσές. Λοιπόν, 17-5. Ρόρι, πάνω το Γιανναράς. Πιέζει σε όλο το γήπεδο για να ράσει τον Ρόρι να δυσκολέψει το κατέβασμα. Έχουν μείνει 10 δευτερόλεπτα πλέον. Θεοχαρίδης και πάλι για τρεις. Ούτε τώρα. Ιάκωβος καθαρίζει το rebound και πάει να βγει μπροστά. Περιμένω για να ράσει. Ο Ιάκωβος πάει μέχρι μέσα όμως. Coast to coast από τον Ιάκωβο τον Παντελή. Πήρε το rebound, έτρεξε μόνο στον ευνηδιασμό. 17-7-7 συνεχόμενη πόντι για την ΑΕΚ τώρα. Ρόρι. Στυλιανού άστοχος. Το ριμπάν από το Θεοχαρίδη, όμως εκεί είναι ο Ιάκωβος. Μαντοβάνη. Λάθος πάσα. Δεύτερο λάθος από τον Ρομπέρτο τον Μαντοβάνη. Θέλει να βοηθήσει, αλλά έχει μπει λίγο νευρικά. Εντάξει, βλέπεις όμως με το που άλλαξε το παιχνίδι σε ζώνη, άλλαξε ο ρυθμός του αγώνα. Χάθηκαν κάποια σουτ ακόμα από το Στυλιανού που είναι και γνωστός killer από την κραμή. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε. Πήγε να τρέξει, αν με μια καλή μπάσα ξαφνικά θα είχαμε πάλι παιχνίδι. Το μπάσκετ όπως έχει με τις ταχύτητες που παίζονται πλέον μπορούν τα πάντα να ανατραπούν ή και να ξεφύγουν κιόλας διότι είναι πολλές οι κατοχές σε σχέση με τον παρελθόν. Από το 17-0 στο 17-7 τώρα και αν δεν γινόταν το λάθος νωρίτερα θα μπορεί να πέφτει ακόμη περισσότερο διαφορά. Νέο τρίποντο τώρα. Δεν συγχωρεί για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά ναι, είναι ευστοχό. Ο Ρόρι κάνει ό,τι θέλει μαζί με τον Ρόζελ. Οι τρεις Αμερικάνοι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά ουσιαστικά. Williamson, Ρόζερ και Ρόρι. Παντελή. Ενώ ο Παντελή είναι αυτός που κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Δύσκολη προσπάθεια. Τραβηγμένο σου θα έλεγε κανείς. Από τη στιγμή υπήρχαν δύο ελεύθεροι συμπαίχτες έτοιμοι να πυροβολήσουν από μακριά. Κορονίδης. Έχασε τον βηματισμό του. Ακριβώς, θέλει σκόρ όμως από τους Αμερικάνους του. Πήρε μια-δυο προσπάθειες ο Playmaker της ΑΕΚ και δεν του βγήκαν όμως. Πρέπει να προσπαθήσει. Είναι αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά και ο Κμπέιντι ακόμη δεν έχει σκοράρει. Και βάλε τον Κμπέιντι τώρα πάνω στον Κίνγκ, ένα δίδυμο το οποίο είδαμε πολλές φορές πέρσι. Με τον Κμπέιντι να κάνει φοβερά παιχνίδια απέναντι στον Κεραυνό. Για να δούμε τώρα, θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό πήγε να κάνει αμέσως. Έμπειρος ο Κίνγκ κατάλαβε ότι τον έχει κλειδώσει και του κάνει αμέσως το φάουλ. Στα 36 του Άντωνι Κίνγκ. Υπάρχει εμπειρία στον Κεραυνό. Είναι και ο Θοχαρίδης, είναι και ο Άρης Κορονίδης στα 38 του. Που μπορούν όμως να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή. Σνάιντερ, δύσκολη προσπάθεια, αλλά ήταν καλή. Άστοχος Μαντοβάνη στο Μαντελή. Σνάιντερ, βήματα. Έπρεπε να σουτάρει. Είχε το ελεύθερο εκεί. Δίστασε, έχασε ένα-δύο σούτ. Είναι αυτό που λέμε το ψυχολογικό κομμάτι. Το γνωρίζω τον παιχτή, τον είδα από παλιά. Είναι πάρα πολύ καλός παιχτής. Είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει σίγουρα το σημάδι του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλός παιχτής. Μια και μιλάμε για ξένους και το σημάδι του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα,
Πες μας έτσι μια κουβέντα, ο Απόλλωνας είχε κλείσει τον Joy Dorsey. Ναι. Εντάξει, τι να πω εγώ. Άρης Κορονίδης θα στοχίσει το rebound εκεί. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, να πούμε ο Joy Dorsey, ένας παίχτης ο οποίος αγωνίστηκε χρόνια στο NBA. Πήρε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αγωνίστηκε στην Μπαρτσελώνα. Εφάμιλος του Πρέζετς, δεν ξέρω ποιος ακόμα είναι και... Είναι σε αυτόν τον ποιος, σπάνια έρχονται τέτοιου είδους. Και στα 36 του, όχι στα 40 να πεις ότι είναι τελειωμένος. Φυσικά αυτό θα το δούμε στο παρκέ. Εντάξει, σίγουρα για να έρθει εδώ δεν είναι... Στην καλύτερη του κατάσταση, σίγουρα. Είναι ένας ιδιόρυφος χαρακτήρας, αυτό το έχουμε γνωρίσει. Ο Γκμπέιντε τα κατάφερε αυτή την φορά με την εξαιρετική πάσα του Γιάννα Ρά, όμως, ο οποίος έκανε την διεσδυσή. 29. Ρόρι, πάνω του ο Γκμπέιντε. Ρόουζελ ελεύθερος, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Μαντοβάνι στο rebound, ευκαιρία για την ΑΕΚ να ρίξει την διαφορά κάτω από τους 10 για πρώτη φορά. Νέο λάθος. Πεδαριώδη λάθη θα λέγε κανείς, Νικόλα. Και πάλι ο Σνάιντερ άρχισε να αποφασίσει. Ήταν ο Γιαννάρας ελεύθερος διαγώνια του τριπώντου. Θα μπορούσε να του δώσει την πάσα. Πάτσε την πλάγια γραμμή. Είναι... Θα έλεγα λίγο νευρική περισσότερο από το κανονικό. Είναι αρκετά τα λάθη. Δηλαδή είδαμε 2 από τον Μαντοβάνι, 2 από τον Σνάιντερ, ήδη μετράμε 4. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς πόσα λάθη έχουν κάνει. Κορονίδης, Χινγκ με τον Μαντοβάνι. Ωραίο δίδυμο. Πάλι το μέσα έξω παιχνίδι. Κορονίδης, δίνει στον Νίκο τον Στυλιανού. Οι δύο μπομπέρ μεταξύ τους, Στυλιανού με Σιζόπουλο. Κορονίδης. Και πάλι εξαιρετική άμυνα από την ΑΕΚ. Το θέμα της ΑΕΚ είναι να βρει πιο εύκολο σκορ. Την άμυνα πλέον την βγάζει. Έχει βελτιωθεί αισθητά. Όσες φορές έτρεξε, πήρε κάτι. Έχει κάποιο πρόβλημα στο στημένο παιχνίδι. Εντάξει. Παντελή για τρεις. Μέσα! Τεράστιο τρίποντο από έναν τεράστιο παίχτη. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Σκορ 10 λεπτού, 12-20 από έναν τεράστιο Ιάκωβο Παντελή. Την ημέρα των γενεθλίων του Ιάκωβος κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο από το 17-0, σκορ 20-12. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 20-12, σκορ πρώτο δεκάλεπτο, ο Κεραυνός μπροστά στο σκορ με 8, Κεραυνός που προηγήθηκε ακόμη και με 17 πόντους, όσο απίστευτο για να ακούγεται αυτό, με σκορ 17-0. Για Ναράς για 3 στον ευνηδιασμό, 20-15 και η ΑΕΚ επιστρέφει πλέον και επίσημα. Αυτό που έλεγες, ο Γιαννάρας, αν βάλει το ένα μπορεί να βάλει και ποιος ξέρει πόσα στη σειρά. Λοιπόν, Νικόλα, εγώ δύο πράγματα έχω σημειώσει εδώ. Οι προπονητές λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η αναλογία assist με λάθη στην ΑΕΚ. Του πρώτου δεκαλεπτού την ΑΕΚ είδαμε 3 ασίστ συνολικά και 7 λάθη. Ενώ για τον Κεραυνό 6 ασίστ, 2 λάθη. Πόσο σημαντικό πιστεύεις είναι όλο αυτό στην εικόνα που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο πάντα? Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ήταν ο λόγο που προηγεί το Κεραυνό. Όμω υπάρχει και άλλο αξιοσημείωτο στατιστικό, ότι ο Κεραυνό έχει 4 στα 14 τρίποντα. Και όλα αυτά μετά από το γύρισε στη ζώνη και άλλαξε τον ρυθμό. Από εκεί κέρδισε κάποιους πόντους στο transition. Είναι 5 είχε το πρώτο δεκάλεπτο και 3 τώρα με τον Γιαννάρα στο ανοιχτό γήπεδο. Πήρε 8 πόντους από τους 15. Οι μισοί πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από ουσιαστικά χωρίς στημένη άμυνα από την... Και το άλλο, ακόμη και καλώς να μην είσαι στα μαθηματικά, είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει ένα σερί 15-3. Άμα πάντα με το ίδιο. Μαντοβάνι και αυτό μέσα! 18-20. Ο Χριστόφορος Ολυβαδιώτης φανερά προβληματισμένος από την εικόνα της ομάδας του από ένα σημείο και μετά, από την ώρα που άλλαξε ο Νικόλας Παπαδόπουλος την άμυνα του σε ζώνη, όπως πολύ σωστά είπες, δεν βρίσκει λύσεις, δοκιμάζει από μακριά, αλλά... Έχουν ανοιχτά σουτ, όμως δεν είναι ευστοχή. Δεν είναι ευστοχή προς το παρόν. Υπάρχει και νευρικότητα πλέον. Εδώ στη Λιανού έχασε ένα σουτ το οποίο συνήθως βάζει. Παντελή, ο Κπέιντε θα κερδίσει το φάουλ από τον Κινγκ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι σίγουρα ο Κεραυνός ήταν πιο έτοιμος στα αρχικά στάδια του αγώνα και με τα παιχνίδια τα επίσημα. Η ΑΕΚ πήγε πιο νευρική. Είπαμε ότι ήθελε κάποια καλάθια για να ανοίξει λίγο, να αλλάξει η ψυχολογία. Όταν ήρθαν τα πρώτα καλάθια,
Δεν είναι τα πρώτα, ήρθαν τα πρώτα, οι πρώτοι 18 πόντοι μαζεμένοι ήρθαν. Δηλαδή είναι... Όμως αυτό που θέλω να πω είναι από εκεί χτίστηκε η ναι, ψυχολογία. Ναι, 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 ναι. Ήθελαν κάτι να σοκάρει την κατάσταση. Έσκοραν μία-δύο φορές εκεί ο Ιάκωβος ουσιαστικά. Ο Ιάκωβος ήταν ο παίκτης που τράβηξε την ομάδα στο... Ακριβώς και έγινε η αρχή αυτή τη αντεπίθεση. Και... θα δούμε πολλά ακόμα. Ναι, σίγουρα. Απλά για να διευκρινίζουμε τι λέμε για τον Ιάκωβο, πέτυχε 10 από τους 12 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ακριβώς. Παντελή. Πολύ ώρα έξυπνη κίνηση να δώσει τον Ογκμπέντι, ο οποίος όμως δεν κατάλαβε νομίζω την κίνηση του Ιάκωβου. Ρόρι, Βίλιαμσον. Μαντοβάνι εκεί. Ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Για να δούμε τι δώσαν οι διαιτητές. Μάλιστα τι λέγαμε στα αρχικά στάδια, ότι οι παίχτες του κεραμνού βάζουν τα κορμιά, είναι πιο ναι. σκληροί. Εδώ και πάλι φάση με τον Μαντοβάνι με τον Κίνγκ. Από την ώρα που μπήκε ο Μαντοβάνι. Μιλήσαμε για τη σκληρά ναι, όταν οι παίχτες της ΑΕΚ ήρθαν στα ίδια επίπεδα σκληρά με τον Κεραυνό, έχει ίσως ζυγίσει καθαρά το παιχνίδι. Το θέμα για την ΑΕΚ που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, αλλά ίσως φανεί στη συνέχεια, είναι ότι ακόμη οι ξένοι δεν έχουν μπει στην εξίσωση. Σίγουρα κάποια φάση πρέπει να... Στη Λιανού για τρεις. Δεν μπορούσε να τα χάνει και όλα εντάξει, ο Κεραυνός. 4 στα 16 είχε μέχρι αυτή τη φάση, εντάξει. Λέμε απλά ότι ο Μαντοβάνι έχει σκοράρει, έχει σκοράρει ο Γιαννάρας, ο Ιάκωβος και ο Ογκμπέιντε με τον Χάρης από ένα καλάθι και τώρα λάθος από τον Ογκμπέιντε. Έξω ο Ιάκωβος για πρώτη φορά. Μένει να δούμε τώρα πώς αυτό, πώς θα καλύψουν το γενό του Ιάκωβου μέχρι να πάρει κάποιες ανάσες για να επιστρέψει. Πολύ σωστά. Είπες πρέπει να πάρει ανάσες ο άνθρωπος. Έχει κουραστεί, έχει άλλα 27 λεπτά ακόμα παιχνίδι, πάρα πολύ. Πρέπει κάποιο άλλο να φανεί. Υπάρχουν οι παίχτες μέσα στο παρκέ. Περιμένουμε ακόμη να δούμε και τον Σιζόπουλο να μπαίνει στην εξίσωση. Εδώ χαλάρωσε λίγο η άμυνα της ΑΕΚ και δέχτηκε έναν drive μετά από αρκετή ώρα. Ένα εύκολο καλάθι για τον Κεραυνό. Ο Γκμπέιτε στο Σιζόπουλο, στον Μαντοβάνι και τώρα για να ράσει. Πιέζεται ο Γιαννάρας, Σιζόπουλος βγαίνει από τα screen. Πάνω του ο Στυλιανού κολλημένος σαν δέλα, δεν του δίνει το δικαίωμα. Από πολύ μακριά ο Σιζόπουλος θα στοχίσει, δεν ήταν υπό καλές συνθήκες. Στυλιανού, Βίλιαμσον, πάνω του Ογκμπέιντε, King για τρεις. Το ριμπάνα τον Ογκμπέιντε και τώρα Σιζόπουλος στον Σνάιντερ. Πρέπει να πάρει μπρος και αυτός Μαντοβάνι με τον King. Σιζόπουλος βγαίνει από τα screen, τώρα θα πάρει μπάλα. Όχι, επιλέγει να δώσει το Γιαννάρα. Το φάουλ χαμηλά. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο εκεί ο Ρόρι. Βγήκε και ο Ογκμπέιντε ψηλά για το screen. 18-25, ο Κεραυνός από το 18-25 είχε 5 συνεχόμενους πόντους τώρα. Άμεση απάντηση. Εντάξει, έγινε σερή πριν από τον Κεραυνό, μετά από την ΑΕΚ. Ήταν αναμενόμενο σε κάποια φάση θα αντίδρωση. Δηλαδή το 18-3 δεν ήταν κάτι φυσιολογικό για την ομάδα του Κεραυνό. Όπως το 17-0. Ακριβώς, ναι. Σνάιντερ, ωραία κίνηση. Φοβερό καλάθι. Εδώ δείξε την ποιότητα του. 20-25 το σκορ. Στυλιανού. Βίλιαμσον γυρνά ωραία τον Μαντοβάνι. Φάουλ. Τον πήρε ωραία μέσα το Βίλιαμσον τον Ρομπέρτο, πιο δυνατός. Εντάξει, τον πήρε, είχε υπομονή. Ο Ρομπέρτο έβαλε το κορμί του, όταν κατάλαβε έχασε και έξυπνα κατέβασε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εντάξει. Δύο βολές. Είναι αυτό που λέμε, άμα θα κάνεις φάουλ, να κάνεις φάουλ. Να το κάνεις σωστά, ναι. Μέσα η πρώτη βολή. Βίλιαμσον πρώτο σκόρερ για τον Κεραυνό. Με 9 τώρα ποντούς. Και τώρα με 10. Ήταν κάτι που φαινόταν όμως. Φάνηκε η δουλειά που έκανε στο πρώτο 10 λεπτό μέσα στη ρακέτα Βίλιαμσον. Εντάξει, στη ζώνη περιορίζονται κάπως. Υψηλή, φυσικά δεν έμεινε και πάρα πολύ ώρα, ναι. Αλλά βγήκε εκτός ρυθμού. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος παίχτης 40 λεπτά να παίζει στο ίδιο επίπεδο. Σίγουρα. Σίγουρα θα έχεις καμπανεβάσμα.
Σνάιντερ για τρεις. Κακό σουτ. Θέλει να πάρει προσπάθειες, θέλει να βρει ψυχολογία μέσα από τα σουτ του. Απόντος και του Ιάκωβου πρέπει να βγει μπροστά. Καλύτερα να σουτάρει παρά να διγιάζει. Σίγουρα. Το θέμα είναι να μην χάσει και πάλι η ΑΕΚ την επαφή με το σκορ. Σιζόπουλος καθαρίζει το rebound. Τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τον Σιζόπουλο. Γιαννάρας παίρνει το screen, Μαντοβάνη κόβει μέσα. Έξω η μπάλα, Χάρης για τρεις. Ούτε αυτό μέσα. Χαμηλό σουτ στη Στεφάνη. Θεοχαρίδης, η μπάλα έξω στον Ρόζελ. Μαντοβάνης πάνω του. Άλλο ένα φάουλ από τον Ρόμπερτο. Όπως σηκώνει τον Ογκμπέιντε και πάλι ο Νικόλας. Πρώτα χτύπησε την μπάλα, στη συνέχεια όμως γκρέμισε τον αντίπαλο του ο δυναμικός Κύπριος Άσος. Για έκπαιρε αυτό που είχες αναφέρει, πρέπει να βρει σκορ την ώρα που δεν είναι ο Ιάκωβος εμπλεκόμενος. Δεν κάνω λάθος, από την ώρα που βγήκε έξω δεν έχει σκοράρει ακόμη. Δύο πόντι το γύρισμα εδώ του Χάρης, κάτω από το καλάθι. Ακριβώς. Δείτε, 3,5 σχεδόν λεπτά. Χωρίς καλάθι. Με έναν καλάθι. Με έναν καλάθι. Βγήκε στο 18-25 ο Ιάκωβος. Και τώρα είναι 20-28. ...20-29, η διαφορά και πάλι στους 9, μέχρι τους 2 κατάφερε να μειώσει η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως ο Κεραυνός απάντησε με ένα δικό του σερί. Επιστρέφει ο Ιάκωβος. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο Νικόλας. Μα είναι πολύ κρίσιμα τα στάδια του αγώνα αυτή τη στιγμή. Να δούμε τη φάση. Περιμένει ο Σιζόπουλος, Κακίπας. Είναι πολύ κρίσιμα τα στάδια αυτή τη στιγμή στον αγώνα, διότι είναι μια διαφορά 9 πόντων. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε διάλειμμα και αντιλαμβάνεσαι θα παίξει σημαντικό ρόλο με ποια συναισθήματα θα μπουν οι δύο ομάδες. Ακριβώς. Στα αποδυτήρια. Ο Γκμπέιτε καθαρίζει το rebound. Το θέμα όμως είναι να βρεις και τρόπο να σκοράρεις μπροστά. Ευθέως που είναι κοντά στο σκορ. Είδαμε όμως πόσο γρήγορα ο Κεραυνός μπορεί να ξεφύγει. Ακριβώς. Για να ράζει για τρεις. Μέσα με τη βοήθεια και τη τύχη, αλλά όταν έχει το ταλέντο, σε βοηθά και η τύχη. Δούλεψε με τον Γιαννάρα, ξέρει πόσο ταλαντούχο παίχτη είναι. Εξαιρετικό σούτερ. Εξαιρετικό σούτερ. 23-29. Εξαιρετική άμυνα. Κλέβει και πάλι η ΑΕΚ που βγαίνει στον ευνηδιασμό. Για να δούμε. Σιζόπουλος εκτελεί για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει, εδώ νομίζω ότι βιάστηκε η ομάδα της Λάρνακας. Εκνευρισμένος και ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον πάγκο. Δεν ήθελε τρίποντο τώρα, ήθελε απλά ένα σίγουρο lay-up, καθώς ήταν 2-1. Ακριβώς αυτό ζήτησε. Ο Σνάιντερ είδε το 2-1. Ο Σιζόπουλος όμως έμεινε προς τα έξω για το τρίποντο και ζήτησε από τον καλαθοσφαιριστή του ότι έπρεπε να βγει αυτό στο καλάθι δυνατά. Τώρα σε εισαγωγικά τιμωρεί το Σίζο, τον βγάζει στον πάγκο να πάρει ανάσες ο Σίζο. Όχι, δεν είναι τίποτα. Θέμα τιμωρίας, είναι να πάρει τις ανάσες του, να διαβάσει το παιχνίδι καλύτερα. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίχτης, ξέρει να αντιμετωπίζει παιχνίδια που δεν του βγαίνουν. Μέχρι στιγμή δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Εντάξει, με δύο σουτ μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Και εδώ κερδισμένο φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Πιστεύω αυτό που αν κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα η διαφορά και μείνει κοντά είναι προσωρινή επιτυχία τουλάχιστον για την ΑΕΚ, η οποία έχει κατεβάσει το σκορ, ενώ είναι σε κακή μέρα όλη ξένη της. Δεν έχει πάρει σκορ. Όχι. Είναι εκεί στο παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι μετά θα σκοράρουν, αλλά κάποτε και αυτοί. Εδώ το λάθος από τον Γιαννάρα, από την εξαιρετική άμυνα του 38χρονου Άρη Κορονίδη. Εμπειρία. Εμπειρία. Ο Κορονίδης ήταν 20 και παίζε στον Κεραυνό και ο Γιαννάρας πήγαινε με τον πατέρα του να προπονηθεί.
στον Κεραυνό, καθώ απεκύθηκε και ο Γιαννάρα. Μικρό ήταν, 16 χρόνια ο Άρης. Ο Άρης, όταν πρώτο πήγε στον Κεραυνό, ναι. Ρόζελ. Κορονίδης, Ρόζελ βρίσκει τον διάδρομο. Jump stop και σκοράρει, 23-31. Εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής. Οι ξένοι του Κεραυνού έχουν βοηθήσει και αυτό είναι το ζητούμενο για τους ξένους της ΑΕΚ. Για να ράσει τον Οκμπέιντε, του έδωσε μία πάσα έτοιμο καλάθι εδώ. Κέρδισε δύο βολές τουλάχιστον ο ξένος της ΑΕΚ. Εξαιρετική πάσα από τον Γιάνναρα. Φοβερή πάσα. Είναι πολύ καλό το spacing και αυτό είναι και δουλειά του προπονητή. Δηλαδή κάνει drive από την baseline ο περιφερειακός. Κινείται διαγώνια απέναντι από την μπάλα ο ψηλός και έχει και το δίλημα εκεί αν θα τον αφήσει για λέει ο αμυντικός ή θα πάει σε βοήθεια που αναγκαστικά ανοίγει τον παίχτη. Τουλάχιστον από την πολύ σκοράρει εδώ ο Κπέιντε. Για να δούμε και η δεύτερη. (Σμήλεια) 25-31, εκμεταλλεύτηκε το δώρο του Γιάνναρα εδώ ο Κπέιντε με δύο βολές. Το δώρο μιλάμε για την εξαιρετική πάσα. Κέρδισε το φάουλ και στόχισε τις βολές. Ο Κπέιντε βγαίνει ψηλά στην άμυνα τώρα, ο Βίλιαμσον έμεινε μόνος. Επέστρεψε όμως γρήγορα πίσω, ο Θεοχαρίδης βρίσκει τον διάδρομο. Θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Κπέιντε. Για να δούμε ξανά εδώ, Θεοχαρίδης. Ξανά και ξανά. Βίλιαμσον, το έχει το σούτ. Δίστασε, προτίμησε να βγει ο Κορονίδης έξω από τα σκριν. Τρίποντο πάντως θα βγει και θα μπει. Εξαιρετική θα βγει από τον Ρόρι και κανένα πρόβλημα. 34-25. Εξαιρετική πάσα, έκανε διείσδυση μέσα στην καρδιά της άμυνας. Ήρθε η βοήθεια, άνοιξε με μία μπάσα στο να μαρκάρει στο συμπαίχτη του. Γιάνναρας και πάλι στον Οκμπέιντε. Ιάκωβος Παντελίδης στάζει με την πίεση εκεί του Θεοχαρίδη. Όπως ο Γιάνναρας. Δεν ήταν αυτό το σούτ που θα ήθελε και ο ίδιος από την πίεση του χρόνου. 25-34. Εγώ έχω αναφέρει ότι είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει να μην ανοίξει κι άλλη ψαλίδα, να είναι 6-8 πόντους, ούτως ώστε να... Όσο μένει μέχρι τους... Ναι, να μην φύγει τώρα 15 και μετά από comeback 17 πόντων, αντιλαμβάνεσαι, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ψυχολογία. Άστοχο το τρίποντο τώρα, ευκαιρία για την ΑΕΚ να τρέξει και να μειώσει. Κάνει το πρώτο κομμάτι, τρέχει και μειώνει. Να λοιπόν ο Σνάιντερ, πρέπει να βγει κάποιος από τους ξένους μπροστά και αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος φαίνεται να θέλει να βγει. Προσπαθεί, ναι, θέλει, δεν μπορεί ακόμη. Αλλά δείχνει ότι... Μπορεί τουλάχιστον να ποντάρει η ΑΕΚ πάνω του. Ναι. Ο Κμπέιντε είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Και πάλι ξεχασμένος παίχτης του Κεραυνού για τρεις. Χαμένο πέναλτι θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο τον αυτό. Ιάκωβος. Είναι περίεργο να δω τα... Χάρης στον Κμπέιντε. Καλάθι και φάουλ. Να λοιπόν η ΑΕΚ, έλεγες Νικόλα πριν από κάτι δευτερόλεπτο ότι είναι πολύ σημαντικό να μην χάσει την επαφή με το σκορ. Η ΑΕΚ όχι μόνο δεν χάνει την επαφή με το σκορ, αλλά μειώνει πλέον. Για να βλέπουμε εντέρπι. Ακριβώς, δηλαδή. Να βλέπουμε ωραίο χαρήκαμε θέαμα. Που χαρήκαμε ότι είχαμε μια μετάδοση παρέα με εντέρπι. Να το δούμε τουλάχιστον το εντέρπι. Ακριβώς. Ο Γιάνναρας βγαίνει. Εξαιρετική δουλειά από τον Νεαρό. Είναι περίεργο να δω το ποσοστό τριπώντων του Κεραυνού. Είχε 4 στα 14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Έβαλε άλλα 3. Ναι, στα πόσα. Αλλά έχασε άλλα... δεν ξέρω πόσο είναι. Θα το δούμε σε λίγο. Θυμίζει το παιχνίδι του, θυμίζει όπως έπαιξε με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή δεν έχανε έναν τρίποντο. Ναι, θυμίζω στο στυλ παιχνιδιού ενό, στο ότι βγαίνουν πολλά τρίποντα. Όταν έχει τέτοιου. Πολλού σουτέρ, πώ να μην το κάνει. Έχει και ψηλού. Ναι. Οι οποίοι κλείνουν. Βλέπει τώρα δύο παίχτε πάνω του. Βίλιαμσον. Βλέπει τώρα κάποιον περιμένει να ξεμαρκαριστεί. Τώρα έγινε πάλι ένα-ένα. Τώρα θα νικήσει. Έχουν την υπομονή, ξέρουν να διαβάζουν. Εδώ ο Ιάκωβος πάει να ηρεμήσει τον Οκμπέιντε. Καθώ χρειάζεται
Ηρεμία το παιχνίδι τώρα. Έχασε την πολύ νωρίτερα ο Κμπέιντε. Εντάξει. Στο σκορ 29-34. Από το επόμενο φάουλ βολές και για τον Κεραυνό. Βίλιαμσον πάνω του ο Ιάκωβος ο Παντελής στις αλλαγές. Τώρα επιστρέψαμε στο φυσιολογικό, θα λέγε κανείς. Θεοχαρίδης με τον Μαντοβάνη. Ωραία συνεργασία. Βίλιαμσον για τρεις. Δύσκολο σουτ. Μεγάλος παίχτης, δύσκολο σουτ. 29-37. Πλήγωσε αυτό το τρίποντο, θα λέγε κανείς. Βλέπουμε εδώ όμως πόσο ωραίο passing game. Ο Ρόουζελ πώς βρήκε τον Κορονίδη εδώ νωρίτερα. Βλέπουμε τον Κεραυνό να συνεχίζει να χτυπά με κάθε τρόπο από μακριά. Δεν είδαμε υπερβολές από τους παίχτες του Κεραυνού. Γυρίζουν ωραία την μπαλά. Θεωρώ είχαν κάποια σούτ ελεύθερα τα οποία σωστά και πήραν. Και είναι αυτό νομίζω που έκλεισε. Έπαιξε ρόλο και αυτό το ότι έκλεισε η ψαλίδα. 17 δευτερόλεπτα για να δούμε πώς θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Εντάξει, πρέπει τώρα να σπαταλήσει όλο τον χρόνο η ΑΕΚ με μια επίθεση. Είναι στα 17 δευτερόλεπτα. Αν σκοράρει, θα πέσει η διαφορά στους 4 ή 5 πόντους. Εξαρτάται τώρα αν είναι δίποντο ή τρίποντο. Έχω την εντύπωση στο μεταξύ, ακούγοντας την ομιλία, ότι ο Ηλίας Κουνελές θέλει να δει την τελευταία φάση του Βίλιαμσον, αν είναι τρίποντο ή δίποντο. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν έχει αλλάξει ακόμη το σκορ. Περιμένω να δούμε τι θα αποφασίσει, τι θα δει ο Ηλίας Κουνελές εκεί. Όπως και να έχει όμως, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει μόνο μία επίθεση. Ναι. Πες τη σημασία του, αν είναι 8 πόντι ή αν είναι 6, όχι, είναι δεν, θέμα... δεν είναι αυτό, αλλά αν ας πούμε τώρα η διαφορά στους 7 πόντους, κάνει μια γρήγορη επίθεση και αστοχίσει. Εκεί που θα μπορούσε να μειώσεις στους 5, θα πάει, ενώ έπαιξε στο ίδιο παιχνίδι, θα πάει στο ημίχρονο με διαφορά 10 πόντους. Ακριβώς. Και τα συναισθήματα ενώ έκανε στο ίδιο παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Άρα και να μην σκοράρει, μένουν τα πράγματα... Ακριβώς. Σε ισοζύγιο, αν σκοράρει μειώνει και το σκορ και δεν δίνει το δικαίωμα του αντίπαλου να σκοράρει αυτός χωρίς να δικαιούται επίθεση ουσιαστικά. Τρίποντο τελικά, αν και από ό,τι καταλάβαμε δεν βρέθηκε το κατάλληλο replay για να βοηθήσει η κατάλληλη αντίληψη. Έτσι δόθηκε, μέτρησε η απόφαση των διαιτητών από την υπόδειξη από την αρχή του αγώνα. 37-29, μέσα και ο Σιζόπουλος, μέσα και ο Γιαννάρας, μέσα και ο Ιάκωβος, μέσα και ο Σνάιντερ. Τέσσερις μάλλον παίχτες οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Παντελή. Θα βγει το screen. Όχι. Σίζο. Ούτε τώρα. Στυλιανού. Πίσω από το κέντρο. Δεν θα τα καταφέρει. 29-37. Η διαφορά στους 8 πόντους. Η ΑΕΚ κατάφερε αυτό που λέγαμε, παρά το ότι δεν είχε βοήθεια από τους ξένους και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για αυτό, όταν και θα πάρουμε και τα στατιστικά στα χέρια μας. Κατάφερε να διατηρηθεί κοντά στο σκορ, απέναντι σε έναν Κεραυνό, ο οποίος επιλέγει το παιχνίδι από μακριά περισσότερο. Ο Ιάκωβος τράβηξε το κουμπί στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο, στην συνέχεια και αυτός. Αυτόν πιστεύω, Γρηγόρη, έπαιξε τον ρόλο του, διότι αναγκάστηκε ο προβλητής της ΑΕΚ να αφήσει 13 συνεχόμενα λεπτά μέσα στο παρκέ τον Ιάκωβο, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Απειλή προς τον Κεραυνό εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο θα στοιχίσει αυτό στη συνέχεια του αγώνα. Όμως, εντάξει, είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να παίρνεις εκείνη τη στιγμή. Θα χανόταν το παιχνίδι. Ίσως και από το πρώτο δεκάλεπτο, έφευγε 25-30 πόντους. Ακριβώς. Εμείς βλέπουμε κάποια από τα highlights του παιχνιδιού με τον Βίλιαμσον στις πρώτες φάσεις του αγώνα να είναι ο πρωταγωνιστής. Έκανε ένα φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο και αυτός, όπως και η ομάδα του Κεραυνού. Έκανε ένα εντυπωσιακό κατά κρίβεια 7 λεπτό η ομάδα του Κεραυνού. Θυμίζουμε, προηγήθηκε με 0-17. Αν έβλεπε κάποιος τον πίνακα εκείνη τώρα, θα έλεγε ότι μάλλον κάτι πάει λάθος. Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ απάντησε. Το σκορ έγινε 18-20, παρακαλώ, με ένα σερί δηλαδή 18-3. Και από εκεί πέρα αντέδρασε και ο Κεραυνός και πλέον είμαστε στο 29-37.
Βασικά είχαν από έναν καλό ένα 7 λεπτό σερί. Διάστημα σερί και μετά το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά είναι καθαρά ισοζυγισμένο. Ακριβώς. Ένα πριν προβάδισμα στο κεράμνο. Η ΑΕΚ για να μπορέσει να σταθεί καλύτερα χρειάζεται βοήθεια από τους ξένους. Το είπαμε και πριν και θα το πούμε ξανά. Είναι χαμηλό το σκορ. 29 πόντι είναι πάρα πολύ λίγη. Και όταν σκεφτείς ότι οι 20 προέρχονται από τους Κύπριους. Υπάρχουν οι 37 του Κεραμνού. Αν υποθέσουμε ότι ο Κεραμνός θα παίξει τόσο καλή άμυνα η ΑΕΚ που θα σκοράρει μόνο 30 πόντους, ήδη θα έχει 67 πόντους. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον 40 για να κερδίσει. Λοιπόν, επιστροφή φίλες και φίλοι εδώ στο Κίδιον, 29-37 μπροστά στο σκορ η ομάδα του Κεραμνού Στροβόλου. Παρέα πάντα με τον φίλο Νικόλα Παπαδόπουλο. Βλέπουμε, ρίχνουμε μια ματιά στα στατιστικά. Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κάποιου προβλήματος στην κονσόλα δεν έχετε την ευκαιρία να δείτε τα στατιστικά live, όπως ούτε τον χρόνο. Απολογούμαστε στους φίλους τηλεθεατές. Θα προσπαθούμε να μεταφέρουμε κοντά σας όσο περισσότερο μπορούμε τόσο τον χρόνο όσο και τα στατιστικά των δύο ομάδων. Βλέπετε εσείς στις οθόνες σας κάποια από τα highlights. Νικόλα, συζητούσαμε για τα τρίποντα του Κεραμνού και βλέπουμε τώρα 7 στα 23 τρίποντα και 6 στα 10 δίποντα. Τις ανάλογες οι προσπάθειες, αν και δεν ήταν τράβηγμα, τα σούτ ήταν ελεύθερα και αυτό θα είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ αν ευστοχίσει σε αυτά τα ανοιχτά σούτ ο Κεραμνός στη συνέχεια του μάτς. Από την άλλη η ΑΕΚ πρέπει να βρει αυτό το εύκολο καλάθι, όπως έλεγες για τους Αμερικανούς. Λοιπόν, το παιχνίδι μας το οποίο έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πέτυχε ήδη το πρώτο της καλάθι, 31-37. Καλό θα ήταν να επιστρέψουμε στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Εδώ λοιπόν 9-26 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 31-37. Εξαιρετική άμυνα και από τον Ογκμπάιτε. Χρειάζεται αυτές τις άμυνες. Το καλάθι νωρίτερα ήταν από τον Χάρις. Σνάιντερ. Ογκμπάιτε θα βγει μπροστά για το σκριν. Όχι. Ο Χάρις βγαίνει εκεί. Σνάιντερ. Φάουλ από τον Θεοχαρίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετρήσετε πιο καλά, όσο και αν το ζητά. Εδώ και πάλι το φάουλ από τον Θεοχαρίδη. Αξιδάμε τη φάση τώρα ο Νικόλας Παπαδόπουλος φώναζε στον Πέιντε να φύγει να κάνει το σκριν με τον Χάρις. Γιατί έχει καταλάβει ότι κάνουν αλλαγές στα σκριν με τον Σνάιντερ και έτσι είχε τον Σνάιντερ επάνω στο Θεοχαρίδη που Χάρις για τρεις τώρα. Είναι πιο γρήγορος για να τον κερδίσει. Έτσι πήρε και το φάουλ. Στυλιανού. Πενταδάτος τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρονού. Με τον Σιζόπουλο γυρνά. Καλή άμυνα αλλά με φάουλ. Από τον Ογκμπέιτε το φάουλ. Αν προλάβα να δω καλά. 8-41 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δύο βολές για τον Νικόλα τον Στυλιανού. Δεύτερο φάουλ από τον Ογκμπέιτε. Εκεί που τον πήρε ο Νικόλας ήταν αδύνατο να κάνει κάτι. Από τη στιγμή που κέρδισε το φάουλ, ήταν δεδομένο ότι θα πάρει δύο βολές. Ένας πολύ καλός σουτέρ. Έμπειρος πλέον, μεστός παίχτης. Από τους καλύτερους στην Κύπρο σίγουρα. Πέρασε και με επιτυχία από την ΑΕΚ Λαρνακά στο παρελθόν. Και στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε πολλούς σαν και αυτόν. Σταμάτησε και εσύ τον μπάσκετ. Τι να κάνουμε, χάσαμε ένα μεγάλο σουτέρ. Λοιπόν, κερδίσαμε έναν καλό προπονητή. Ευχαριστώ για τα καλά σουτέρ. Σιζόπουλος, 39-31. Ωραία η μπάλα μέσα. Ο Κβέιντε, φάουλ, όχι βήματα. Εκνευρίστηκε ο Κβέιντε από την προηγούμενη φάση. Είναι δεύτερη του χρόνια, όμως αυτά τα βήματα πρέπει να έχει κάνει και μια φορά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν του βγαίνει το παιχνίδι σήμερα, είναι στους 6 πόντους. Είναι το δεύτερο του λάθος. Αλλά γενικά δεν έχει πάρει όμως προσπάθειες, δεν είναι σε καλή μέρα. Στυλιανού. Και πάλι το ίδιο πράγμα από τον Νικό. Διαβάζει παιχνίδι δίμη στο Williamson. Στυλιανού για τρεις αφού βγήκε έξω από το screen. Πρόλαβε ο Σιζόπουλος να πάει πάνω του. Το rebound από τον Χάρις και τώρα Ιάκωβος. Ιάκωβος ένας εναντίον όλων, θα δώσει τον Ογκμπέιτε.
Δεν μπορούσε να το χάσει αυτό. Ο Ιάκωβος το έδωσε. Βάλε, βάλε. Ναι, ακριβώς. Ό,τι έκανε και στο πρώτο ημίχρονο ο Γιαννάρας στον Οκπέιντε που κέρδισε δύο βολές. Εντάξει, κυρίως ο Οκπέιντε είναι ένας παίκτης που παίζει χωρίς την μπαλά και εκμεταλλεύεται τους γκάρτ του, οι οποίοι είναι στο σωστό θέση και του δίνουν την πάσα απλά για να την καρπώσει. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι ο Οκπέιντε. Ο Οκπέιντε εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει τους 10 πόντους, θα βοηθήσει όπως είπες και εσύ με το. Εντάξει, Γρηγόρη, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι το μπάσκετ σε σχέση με πέρσι άλλαξε. Επειδή είναι πιο λίγος ο αριθμός των ξένων, ή θα κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς, εκεί θα καταλήγα εγώ. Ότι ο Οκπέιντε ξέρουμε τι θα κάνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγει μπροστά ο Σνάιντερ με τον Χάρις. Όσο ο Χάρις ειδικά δεν έχει βρει ρυθμό, δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα σωστό. Δυσκολεύεται πάρα πολύ το έργο του η ΣΑΕΚ. Σνάιντερ. Εδώ ο Βίλιαμσον σκόραρε ένα εύκολο lay-up. Χάρις. Σιζόπουλος. Χρειάζεται και τον Σιζόπουλο. Χάρις. Δύσκολη προσπάθεια. Εντάξει, εκεί έχει μεγάλη διαφορά ύψου με τον Νίκο. Πρέπει να τον πάρει με την πλάτη πιο κοντά στο καλάθι. Νομίζω ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο χέρι του πλέον. Ο Χάρις δεν του βγαίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Να δούμε και στα στατιστικά. Είναι στους δύο πόντους με τραγικά νούμερα. Είχε ένα στα πέντε. Το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ νομίζω σκόρας. Είχε ένα στα πέντε και τώρα είναι ένα στα οκτώ, αν δεν κάνω λάθος. Στη Λιανού. Καλή άμυνα το Σιζόπουλο τώρα. Παντελή. Ένα εναντίον όλων. Θα κερδίσει το φάουλ. Αφού δεν το βοηθούν διαφορετικά, αναγκάζεται ο Ιάκωβος. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει πάρει 10 πόντους από το fast break. Έτσι, εγκάλυψε το. Τους χαμένους πόντους που έχει από τα points turnovers ο κεραυνός 12 και πάνω κάτω εξισορροπήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ενώ ο κεραυνός πιέζει την ΑΕΚ, έχει πάρει 12 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο από τα λάθη. Η ΑΕΚ έχει πάρει 10 από το ανοιχτό γήπεδο. Άρα χωρίς λάθη έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο να σου πει την μπάλα και άλλο να κάνεις μια προσπάθεια την οποία αστοχείς. Υπάρχει και καλύτερη ισορροπία στην άμυνα. Λοιπόν, έξω Χάρις λέγαμε ότι δεν έχει μπει ποτέ στο ρυθμό του παιχνιδιού στο παρκέ ο Μαντογάνης. Σνάιντερ διστάζει αν και είχε το σούτ εκεί. Και είναι και αυτό ένα θεματάκι. Τρίτο λάθος από τον Μαντοβάνη. Μπερδεύτηκε εκεί. Θεοχαρίδης. Άλλο ένα τρίποντο από τον Κεραυνό. 33-44, 6-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Κεραυνός συνεχίζει από εκεί που έμεινε. Βάζει τα μακρινά σούτ. Πήρε κάποιες προσπάθειες ο Νίκος. Η ΑΕΚ δυσκολεύεται να βρει σκορ. Πάρα πολύ. Μαντοβάνη. Διαβάσε το μισμάτς. Όμως η πάσα του δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Ο Οκπέιντε ήρθε σαν τρέιλερ από πίσω. Φτάνει τους 10. Ρόβζελ, Στυλιανού, προσποιείται, τώρα σουτάρει για δύο, άστοχος, ο Οκπέιντε μαζεύει το rebound, Σνάιντερ προσπαθεί να τρέξει, τώρα κατεβάζει ρυθμό ο Αμερικάνος της ΑΕΚ, ο Οκπέιντε βγήκε ψηλά για το screen, Σνάιντερ πάει μέχρι μέσα, βήματα, δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό από τη στιγμή που εδώ ξανά η φάση. Ακριβώς. Από τη στιγμή που ο Ιάκωβος δεν παίρνει την μπάλα για να οργανώσει αυτός, το καθαρό μυαλό δεν υπάρχει από κάποιον άλλον. Και αυτό είναι φανερό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πήρε κάποιες προσπάθειες από τον Κεραυνό. Ο Στυλιανού έτσι περισσότερο κρατάει την μπάλα αυτός και προσπαθεί με το low post ή με ξεμαρκάρισμα να σκοράρει. Από την ΑΕΚ προσπαθεί ο Σνάιντερ να δημιουργήσει εκεί με το κάθε τον παιχνίδι. Κάτι λείπει εκεί στο τέλος. Λείπει το τελείωμα, λείπει. Νομίζω δεν έχει σιγουριά ακόμα. Δεν έχει σιγουριά καθόλου και δεν είναι. Το θέμα είναι ότι παίζει κιόλας. Ουσιαστικά είναι να παίζει με δύο ξένους η ΑΕΚ. Ο Χάρης δεν έχει μπει ποτέ στο πετσί του ρολού. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι από τη στιγμή που δεν βγάζει σκορ εύκολο η ΑΕΚ. Αν ο Κεραυνός να σφίξει την άμυνα. Ναι, και βγάλει ένα-δύο σουτ ανά πάσα στιγμή με τους εξαιρετικούς σούτερ που έχει. Μπορεί να, η διαφορά μπορεί να εκτοξευθεί. Ναι, να ανοίξει, ναι. Να ξεφύγει η διαφορά. Ίσως. Για να δούμε. Παντελή. Μαντοβάνης καθαρίζει την φάση. Παντελή προσπαθεί να τρέξει τώρα. Βρίσκει τον διάδρομο, φάουλ.
ξέρει τι να κάνει ο Ιάκωβος από τη στιγμή που θα πάρει την μπάλα. Ο Ιάκωβος ξέρει τι να κάνει και ο Θεοχαρίδης όμως ξέρει τι να κάνει. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε στο πρώτο ημίχρονο ότι το φάουλ το κάνεις. Αν είναι να το κάνεις, κάνε το η ώρα που πρέπει. Κάνε το σωστά. Επαγγελματικό φάουλ. Ακριβώς. Και ο Ιάκωβος μπορεί να έχει μείνει στους 8 πόντους της πρώτης περίοδου. Αλλά έχει κάνει εξαιρετική βρωμική δουλειά. Δηλαδή τρέχει το γήπεδο, κερδίζει το φάουλ. Απλά έχει κουραστεί πάρα πολύ. Γιατί όλες οι επιθέσεις. Εντάξει, είναι δεύτερος εφνιασμός που τρέχει ο Ιάκωβος και τον σταματούν. Με φάουλ, δηλαδή ακριβώς. Είναι, ναι. Αν κερδίζει κάποια φάουλ ομαδικά περισσότερα η ΑΕΚ, γιατί στο επόμενο δεν θα μπορούν αυτά τα lay-up να τα σταματήσουν. Για να ράζ για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ιάκωβο, δεν το περίμενε νομίζω σε αυτή την φάση. Καλό σούτ για το σούτ από τον Γιάνναρα τώρα, άστοχο όμως. Βίλιαμσον με τον Ογκμπέιντε. Κατά κράτος. Εξαιρετική κίνηση. Κατά κράτος, για πλάκα. 35-46. Μαντοβάνη. Η υπομονή που δείχνει εκεί στο, δηλαδή θα κάνει όσες τρίπλες χρειαστεί, θα δει weak side. Δεν πανικοβάλλεται και είναι δείγμα ποιοτικού παίχτη. Μαντοβάνης τώρα με τον Κίνγκ. Μαντοβάνης, βηματάκι πίσω για τρεις. Άστοχος. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι του Μαντοβάνη όμως και δεν θα πρέπει να παρασυρθεί ο Ρομπέρτο. Στυλιανού. Βίλιαμσον. Μπορεί να κάνει εκεί το παιχνίδι του. Δεν επιλέγει να δώσει στον Ρόζελ. Βίλιαμσον και πάλι στον Ρόζελ. Εξαιρετική κυκλοφορία από τον Κεραυνό. Ρόρι. Πραγματικά είναι από τις φάσεις που αν έμπαινε το τρίποντο θα λέγαμε η καλύτερη φάση του αγώνα. Εξαιρετική κυκλοφορία. Και τον μάγκο του Κεραυνού σηκώστηκε όλος χειροκροτά. Ήταν εξαιρετική φάση αυτή. Ομαδική το σουτ δεν μπήκε. Συνεργασία. Η χημεία που λέγαμε όμως είναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Ιάκωβος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τι να κάνει εκεί, τι άλλο να κάνει. Εδώ φαίνεται και όμως και η απουσία του Σνάιντερ. Α, και το σηκώνει τώρα ο Νικόλας, διότι μπορεί να μην σκοράρει, αλλά κρατάει την κρατά παίχτη πάνω του σίγουρα, και ναι. Και του δίνει η ανάση. Δεν μπορεί να δημιουργά να σκοράρει. Εντάξει, πρέπει κάποια άλλα παιδιά να βγουν μπροστά. Μπροστά, να βάλουν κάποια μακρινά σουτ, να... ίσως από το low post, για να ανοίξουν το χώρο στο Σνάιντερ και στον Ιάκωβο. Βγαίνει τώρα ο Ιάκωβος να πάρει ανάσες, το βλέπουμε καταπονεμένος. Λοιπόν, ο Ηλίας Ακουνελές την δίνει στον Σνάιντερ για την επαναφορά. Στον παρκέ και ο Χάρης. Σνάιντερ. Χάρης. Μαντοβάνης. Εκεί έχει τον Κίνγκ. Θεωρητικά πάντα. Ο Κίνγκ τον κέρδισε σε αυτή τη μονομαχία. Με την εμπειρία του. 35-46. 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, πάμε και πάλι σε αυτή την φάση του παιχνιδιού που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νικόλα, αυτό που λέει και εσύ, να μην ξεφύγει τώρα η διαφορά. Είναι ήδη στους 11. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να σκοράρει με κανένα τρόπο. Κορονίδης. Μπορούσε να τελειώσει την φάση εδώ ο Κορονίδης, επέλεξε να δώσει την μπάλα έξω. Μπορούσε να λάβει τα πόδια, είναι λίγο γέρικα. Εντάξει, είναι μεγάλο σε ηλικία, παίζει παραπάνω ώρα. Από ότι το αναλογεί σε όχι από ότι το αναλογεί, από ότι θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Εντάξει. Θυμίζουμε ο Κεραυνός χωρίς Χριστόφορο Ραζίν και Σάιμον Μιχαήλ. Σύμφωνα με τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη θα είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Κορονίδης. Καλή άμυνα, όμως θα περάσει μπάλα στον Κίνγκ. Απίστευτο παιχνίδι από τον Κεραυνό. Αυτοματισμοί που βγαίνουν με τη μία. 35-48. Εντάξει, είδαμε και το Κίνγκ τι έκανε. Ένας ρούκι καλαθοσφαιριστής ή ένας πιο αμπειρός θα πάσανε τώρα με το εξωτερικό χέρι και θα δεχόταν ίσως κάρφωμα στον εφνιδιασμό. Όμως έκανε την προσποίηση και πάσανε από τη μέσα πλευρά. Απίστευτη φάση. Και έδωσε το δικαίωμα στο συμπαίχτη του να κάνει αυτό το κλόμπ. Ο οποίος κέρδισε και την προσποίηση, πήγε μέχρι μέσα. Αυτό είναι ποιότητα.
Λοιπόν, 35-48, 2-39. Μόλις 6 πόντους έχει πετύχει η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και αυτούς έφτιασε θέμα για να τους πετύχει. Εντάξει, φαίνονταν από την αρχή ότι είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Δεν μπορεί ο μόνος του Ιάκωβος να κουβαλά όλη την ώρα την ομάδα. Ο Γιάνναρας πήγε σε κάποια φάση, έβαλε ένα-δυο τρίποντα. Όμως, εντάξει, όταν παίζεις με τον Κεραμνό, πρέπει όλοι οι παίχτες σου να είναι σε έναν καλό επίπεδο και πάνω για να έχεις τυχή. Δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν λέω αυτό, όμως πρέπει πολλά να αλλάξουν στη διάρκεια για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα με την εικόνα που δείχνει μέχρι στιγμής, δεν έχει και τον προλόγο για να κερδίσει. Έχουμε και για τον Σιζόπουλο που δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Και είναι αυτό που λες, εδώ καταλήγουμε σε αυτό που είπες, ότι για να παίξεις απέναντι στον Κεραυνό, τον φορμαρισμένο Κεραυνό, πρέπει όλοι σου οι παίχτες, και ειδικά οι παίχτες κλειδιά όπως ο Σιζόπουλος, να βρεθούν σε καλή μέρα. Να και κάτι που δεν περιμέναμε. Ένας ξένος να βρει σκορ και να βάλει στα τρίποντο. Σημαντικό καλάθι, 38-48. Για μένα αυτός ο παίχτης είναι το κλειδί. Δηλαδή, αν ο Σνάιντερ βρει ρυθμό, ναι. Ο Σνάιντερ, αν πάρει αυτός τέτοια σουτ και θα κάνει καλάθια, ίσως αφυπνήσει και τους συμπαίχτες του. Για να δούμε. Το θέμα είναι να βγουν και οι άμυνες. Δεν είναι κακή η άμυνα της ΑΕΚ. Όχι, όχι. Το να κρατήσει τον Κεραυνό στους 48 πόντους είναι πολύ καλό. Αν σκεφτείς ότι με τον Ηρακλή πέτυχε 80 ο Κεραυνός. Στην παράταση φυσικά, εντάξει, αλλά... Πολύ περισσότερο από τους 80. Ναι, 80 ήταν η παράταση, νομίζω. Μετά πήγε... Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα η άμυνα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν σκοράρεις, ναι. Γιάνναρας θα σώσει. Και λίγο ποδόσφαιρο εκεί. Μαντοβάνης τελικά. 10 δευτερόλεπτα. Σνάιντερ και πάλι. Εξαιρετική συνεργασία. Εδώ τι να πεις, Σνάιντερ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Τώρα τι να πεις, Νικόλα. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Εύκολο καλά. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Όταν ο Σνάιντερ χάνει τρεις φάσεις μόνος του με το καλάθι. Εδώ όλα τα λεφτά δεν τον έπιασε η κάμερα, όμως είδαμε εμείς το πρόσωπο του Ιάκωβου του Παντελή. Λες και δεν μπορεί να πει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βλέπουμε εδώ. Απίστευτο έκανε αυτή τη διείσδυση. Έδωσε έτοιμο καλάθι στο συμπαίχτη του, ο οποίος το έχασε. Μετά παίρνει... Δύο επιθετικά rebound και δεν μπορεί να σκοράρει μόνος του με το καλάθι. Συμβαίνουν και αυτά. Και στη συνέχεια το θέμα είναι ότι συμβαίνουν σε μια φάση όπου η ΑΕΚ ήθελε με κάθε τρόπο σκορ. Για να ρίξει την διαφορά. Είμαι βέβαιος ότι ήθελαν να σκοράρουν οι παίχτες. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Το θέμα είναι όμως και το ότι ο Κεραυνός διατηρεί την διαφορά των 12 πόντων, εκεί που θα μπορούσε να πέσει η διαφορά στους 8. Ακριβώς. Είναι στους 12 και πέφτει και η ψυχολογία του Σνάιντερ, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο εκεί. Ανεβαίνει η ψυχολογία. Ακριβώς, ακριβώς. Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Σνάιντερ. Θα πάρει μπάλες. 1 και 10. Κακό σου τώρα. Οριακά περνά το κέντρο Κεραυνός, μέχρι μέσα Κορονίδης, στα 10 δευτερόλεπτα. Δεν παρασύρονται δεύτες του Κεραυνού. Έχουν την εμπειρία, παίρνει το Μαντοβάνι μέχρι μέσα, ο Μαντοβάνις έβγαλε την άμυνα, Ιάκωβος Παντελή, Σνάιντερ στον ευνηδιασμό, τι έκανε εδώ, κέρδισε το φάουλ τουλάχιστον και δύο βολές, 38-50, 41 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δύο βολές από τον Σνάιντερ, ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά στην τρίτη περίοδο, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να μπορέσει η ΑΕΚ να στηριχθεί σε αυτόν και να γίνει αυτό που είπε στην αρχή του αγώνα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα αφήσει το στίγμα του στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Γρηγόρη, αυτό που είναι οφθαλμοφανές είναι ότι δεν παίρνουν και άλλοι προσπάθειες. Ναι. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να σουτάρει, πρέπει και κάποιοι άλλοι να πάρουν προσπάθειες. Τουλάχιστον αυτός ο παίκτης δείχνει ότι. Θέλει να βγει μπροστά, ναι. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Χάρης και ο Σιζόπουλος είναι... Μα δεν παίρνουν προσπάθειες. Δεν είναι ότι είναι άστοχοι... Ο Χάρης έχει πάρει προσπάθειες πολλές. Ναι, ο Χάρης, εντάξει, μιλώ για τους... Ο Γιάνναρας είναι τόση ώρα στο παιχνίδι, δεν έχει πάρει κάποιο σούτ. Ο Μαντοβάνι δεν έχει πάρει σούτ.
Ο Ιάκωβος έχει πολύ ώρα να πάρει σούτα. Πάρα πολύ ώρα ο Ιάκωβος. Είναι πέντε παίκτες στο παρκέ, οι τρεις δεν έχουν σουτάρει τα τελευταία εξεπτά. Νομίζω ο Ιάκωβος περισσότερο αναλώνεται στην οργάνωση του παιχνιδιού για να υπάρχει ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Άρης Κορονίδης, αστοχή, Παντελή είναι παντού. Παίρνει το rebound τώρα, 23 δευτερόλεπτα, ο Γκμπέιντε. Τι έκανε εδώ. King. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία την ΑΕΚ να μειώσει την διαφορά. 12 δευτερόλεπτα. Πέντε. Τέσσερα, τρία, δύο. Από την πίεση τέλος περίοδου. 40-50, μια διαφορά 10 πόντων, φίλες και φίλοι. Μια διαφορά η οποία δείχνει και την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. 10 πόντι διαφορά μπορούν να καλυφθούν εάν η ΑΕΚ βρει σκορ. Φυσικά μπορεί και να αυξηθεί αυτή η διαφορά αν ο κεραυνός είναι ακόμη πιο εύστοχος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άστοχο σου για τον κεραυνό. Κιμπάλα στον Ιάκωβο, τον Παντελή. Πιέζεται ο Ιάκωβος, θα κερδίσει το φάουλ. 40-50, φίλες και φίλοι. Στο μεταξύ, να πούμε ότι στο πρώτο ντέρπι χρονικά η ομάδα του Απόλλωνα κέρδισε το ΑΠΟΕΛ με 63-59. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα, που αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, δεν είχε στη σύνθεσή της τον Τζόι Ντόρσεϊ. Νομίζω δεν ήταν ο Ντόρσεϊ, ούτε ο νεαρός ο Τίγκας, αλλά ούτε από το ΑΠΟΕΛ ήταν ο Αμερικανός του ο ένας και ο Ηλιάδης. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο για πρεμιέρα. Καθώς μιλάμε για δύο παίχτες, ειδικά ο Στέφανος Ηλιάδης και ο Ντόρσεϊ, είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τις δύο ομάδες. Εντάξει, και από έναν Αμερικανό και από τον καλύτερο, ίσως από τον καλύτερο τους Κύπριους, ναι. Ο Ηλιάδης και ο Τίγκας του Απόλλωνα. Ναι. Λοιπόν, 40-50. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ να μειώσει την διαφορά. Στυλιανού. Παίρνει ένα σούτ. Ούτε τώρα. Είναι άστοχος ο Νίκος σήμερα. Είναι στους 5 ποντούς. Έχει 15 ο Ρόρι, 10 ο Ρόουζελ, 17 ο Βίλιαμσον, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. 5 έχει ο Νίκος Στυλιανού και 3 ο Θεοχαρίδης. Τα δύο σημαντικά στοιχεία είναι, που κάνουν τη διαφορά είναι σίγουρα τα λάθη, το 15 με το 6. Και το δεύτερο στα στοιχεία που μου κάνει εντύπωση είναι το ποσοστό τυπώντων της ΑΕΚ. 9 στα 27. Για να ράζει για 3. Ούτε τώρα. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το σούτ, αν έβρισκε στόχο για τον νεαρό. Όταν δεν μπαίνουν αυτά τα ελεύθερα σουτ, να ρίξεις την διαφορά κάτω από τους 10, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, είναι ο κεραυνός αστοχός. Η διαφορά είναι με τα λάθη και τα δίποντα. Είναι 9 στα 27-28 δίποντα. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ενώ βλέπουμε ότι ισορρόπησε κάπως η διαφορά μεταξύ τριπόντων και διπόντων, ο κεραυνός. Έχει 20 δίποντα και 27 τριπόντα. Παραμένουν περισσότερα τα τρίποντα. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο η διαφορά ήταν χαοτική. 23 με 10. Μαντοβάνη στο Γιαννάρα επιμένει. Μέσα αυτή την φορά. 43-50. Ήταν δεδομένο ότι θα επιμένει. Είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, όπως μας είπες πάρα πολλές φορές και εσύ. Στυλιανού επίσης ένα σουτέρ. Βρίσκει τον διάδρομο ο Νίκος. Θα κερδίσει το φάουλ, καθώς άργησαν να επιστρέψουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Πίσω έμεινε μόνος του ο Ιάκωβος με τον Μαντοβάνη. Δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο εδώ. Είναι εκπληκτικό. Κοίταξε, βλέπουμε τη φάση εδώ μπαίνει το τρίποντο και με μία μπάσα δημιουργούν, ναι. Κερδίζουν ήδη δύο βολές. Γιατί μέχρι να επιστρέψουν πίσω, ήδη ο κεραυνός ήταν έτοιμος να επιτεθεί. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι πάσαραν πάλι γρήγορα, ναι. Την μπάλα, ήταν στις σωστές θέσεις, έφυγε βέλος στον εμφυλιασμό. Για να το δούμε, είναι αυτό δύο σε τρία δευτερόλεπτα σημαίνει είναι... Είναι και αργές επιστροφές, αλλά και το εξαιρετικό passing game του κεραυνού, το οποίο ακόμα μια φορά δείχνει πόσο δουλεμένη ομάδα είναι. Δουλεμένη ομάδα. Ναι. Συμφωνούμε πάντως, είναι καλό, ναι. Αυτό. Λοιπόν, Στυλιανού. Είναι και ξεκάθαρη η ρόλη. Άμα παίζεις χρόνια μαζί και ο ίδιος προπονητής. Σε Χριστόφορος Ολιβαδιώτης, ο οποίος από βοηθός του Τόνι του Κωνσταντινίδη στην ΕΘΑ.
Πριν πολλά χρόνια. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρει το δικό του πλέον. Εξαιρετικός προπονητής, μεγάλες επιτυχίες δικές του. Κοίτα, είναι... σκέφτομαι τον Χριστόφορο σαν παίχτη ακόμα, σαν αρχηγό της ΕΘΑ κάποτε εγώ. Και φυσικά σε θυμάμαι εσένα σαν παίχτη, άρα εντάξει. Λοιπόν, Μαντοβάνη με τον Νίκο Στυλιανού, Γιαννάρας στα 6 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Γιαννάρα. Φοβερή πάση και πάλι από τον Γιαννάρα. Το καλάθι από τον Οκβέιντε. Αλλά και πάλι ο Γιαννάρας. Εκπληκτική φάση, εκπληκτική. Απίστευτος. Έκανε πάψη την μπάλα, την ξανατρίπλαρε. Πολύ, πολύ ωραία. Ο Οκβέιντε δεν μπορούσε να στοχίσει εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση. Βίλιαμσον. Φοβερός ο Ιάκωβος. Με αυτοθυσία ο Παντελή. Κρατά την μπάλα. Σταυρωτή τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ιάκωβος Παντελή. Τι έκανε εδώ. Λες και είναι στην αυλή του σπιτιού του και κάνει παιχνίδι με το γιο του εδώ ο Ιάκωβος. Βλέπουμε εδώ. Παίρνει την μπάλα από τον Νίκο Στυλιανού. Απίστευτη φάση. Αλλαγή χεριού πίσω από την πλάτη. Και ο Γιάννα. Και εδώ. Τι να πεις, εντάξει. Εκπληκτικές φάσεις. Φάσεις πραγματικά. Ναι. Είναι απίστευτες φάσεις. 47-51 λοιπόν. Time out για την ομάδα του Κεραυνού. 47-51, 7-38 για το τέλος του αγώνα. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας και βλέπουμε, Νικόλα, ότι δύο Κύπροι πάτησαν το πόδι στον Γκάζι για την ΑΕΚ και μειώνεται η διαφορά. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε. Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν καλή. Ήταν καλή, ναι. Σκόραρε δύο συνεχόμενα καλάθια και η διαφορά είναι σε απόσταση αναπνοής. Αυτό είναι το να κρατάς τον Κεραυνό στους 50 πόντους είναι δείγμα ότι η άμυνα σου είναι καλή. Είναι δεδομένο αυτό. Φυσικά... Είναι και άστοχος ο Κεραυνός, όμως η ΑΕΚ... Είναι και η απουσία του Σάιμον κυρίως, που παίρνει προσπάθειες. Δεν θεωρώ ότι είναι δικαιο... Σίγουρα είναι μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι... Είναι περισσότερο στο rotation, αν είναι... θες αυτό. Εντάξει, είναι ένα κλειστό rotation από τις δύο ομάδες. Δεν διαφωνώ, δεν θέλω να μειώσω όμως τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Όχι, σίγουρα. Είναι σίγουρα απώλεια και ο Ραζής είναι απώλεια. Όμως υπάρχουν οι παίχτες. Γιατί την ώρα που όχι, κερδούσαν... δεδομένο ότι υπάρχει εμπειρία. Την ώρα που κερδούσαν 17 πόντους. Ναι, σίγουρα, δεν το ζητάς τώρα. Είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Το σημαντικό είναι ότι ενώ δεν είναι καλή στη μέρα της, είναι εκεί και διεκδικά το παιχνίδι. Ενώ ο Κεραυνός ελέγχει, δεν μπορεί ώρες. Να βρει τον τρόπο. Ο Κεραυνός πόσα... είναι από την αρχή μπροστά, έχει τον ελέγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει το παιχνίδι. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Αν και σου βγάζει μια σιγουριά ότι την ώρα που θέλει. Ναι, όμως. Προς το παρόν δυσκολεύεται πάντως, είναι δεδομένο αυτό. Θεοχαρίδης θα στοχίσει, Παντελή καθαρίζει το rebound. Για να δούμε τώρα αν υπάρχει το καθαρό μυαλό. Επιθετικό εδώ. Ο Ιάκωβος νομίζω εδώ έπεσε πάνω στον Θεοχαρίδη, δηλαδή το ρίσκαρε πολύ ο Ιάκωβος. Για να δούμε ξανά. Εδώ στεκόταν ο Γιώργος. Εντάξει, δεύτερη πολύ καλή αμήνα, τρίτη του Γιώργου. Από εκεί και πέρα ο χρόνος ο Γρηγόρη τώρα πάει κιλά αντίστροφα. Είναι και το μυαλό πλέον. Αν δηλαδή... θεωρήσουμε θεωρητικά λόγω ετοιμότητας και Champions League ο Κεραυνός ήταν πιο έτοιμος στη δεδομένη στιγμή. Δεδομένο. Ξεκίνησε καλύτερα. Όμως, όσπου περνά ο χρόνος, λίγο τότε είναι και το φαβορί να πούμε για την νίκη. Ίσως αυτό του γυρίσει... Και το μυαλό, μπούμεραν, ναι. Να του γυρίσει εναντίον. Δηλαδή τώρα η πίεση είναι περισσότερο στον Κεραυνό. Στο μεταξύ, να πούμε ότι αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Μαντοβάνη θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Ο Ιάκωβος θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, ειδικά τώρα που πλησιάζει προς το τέλος του παιχνίδι 6-38. Θέλει να βγάλει άμυνα ο Ιάκωβος, θέλει να πάρει προσπάθειες, αλλά πρέπει να προσέξει. Ενώ στο μεταξύ βλέπουμε και πάλι την φάση εδώ. Ο Ιάκωβος αποσύρεται. Περνά ο Σιζόπουλος, θα πάρει προσπάθειες λογικά τώρα ο Σίζο. Είναι σημαντικό να μπει και αυτός στο παιχνίδι. Γιαννάρας, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Πολύ καλό όμως. Σνάιντερ. Ο Γκμπόιντε βγαίνει ψηλά για το σκριν. Σνάιντερ. Ελεύθερος. Μέσα. 49-51. Από τη στιγμή που ο παίκτης του Κεραυνού έφυγε από πάνω του, βρέθηκε ελεύθερος λίγο πίσω από την βολή. Δοκίμασε το σούτ και στόχισε. Στυλιανού, η διαφορά στους 2 πόντους πλέον. Από τους 12 που ήταν. Βήματα από τον Νίκο τον Στυλιανού. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από το τρίποντο του Γιαννάρα και στη συνέχεια την εξαιρετική του ασίστ προς τον Οκβόιντε. Και μετά έρθε σαν επιστέγασμα η μαγική φάση του Ιακώβου. Εντάξει.
Περιέγραψες ακριβώς τον αγώνα. Τι έγινε στα τελευταία δύο λεπτά ουσιαστικά. Ακριβώς, εντάξει. Τώρα είναι σημαντικό που είναι ο Ιάκωβος στον πάγκο που παίρνει ανάσες. Και προστατεύεται, είναι στα τέσσερα φάουλ. Εντάξει, δεν έχει άλλη επιλογή ο προβολητής αυτή τη στιγμή. Ένα-δύο λεπτά να κοντέψει το τέλος. Έξι λεπτά ακόμη. Δεν γίνεται λάθος τελικά εδώ. Έβαλε το καλάθι προηγουμένως ο Σνάιντερ. Στα έξι δευτερόλεπτα τώρα όμως θα πρέπει να βιαστεί. Χάνει την μπάλα. Πόδι. Άλλο ένα λάθος. Όχι, τελικά το πόδι δεν ήταν του Σνάιντερ. Έτσι φάνηκε σε πρώτο χρόνο. Τυχερή εδώ η. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. 49-51, τυχερή εδώ η ΑΕΚ, καθώς ο Σνάιντερ φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας και ήταν και στη λήξη της επίθεσης. Νέο 14, 5-52 για το τέλος. Ντέρπι. Μαντοβάνι με τον Θεοχαρίδη πάνω του. Νωρίτερα κέρδισε το φάουλ. Για Ναράς τώρα. Είναι πιο γρήγορος από τον Θεοχαρίδη. Πήγε μέχρι μέσα. Ο Μπόιντε 51-51. Άλλη μια προσπάθεια όμως από τον Γιανναρά Νικόλα. Δεν δίστασε. Είναι ο παίχτης κλειδί, είναι ο παίχτης κλειδί χωρίς συζήτηση. Βλέπουμε εδώ και πάλι. Εδώ τον έσωσε ο Κβόιντε και η αθλητικότητά του, αλλά... Ήταν εξαιρετική ενέργεια, τον μπούκαρε μέσα στους ψηλούς, αλλάξε και εντάξει. Ρισκάρεις και λίγο εδώ, δηλαδή. Δεν ρισκάρει, εντάξει, βάλε πιο ψηλό κορμί. Όμως επειδή πήγε βοήθεια ο παίχτης του Κβόιντε για να καλύψει, είναι αυτό που λέμε. Όταν είναι σε ισορροπία οι επιθέσεις, κάποιος επέκτησε δεύτερος, χρειάστηκε να πάει σε βοήθεια και γι' αυτό τελείωσε την φάση ο Μπέιντε. Λοιπόν, 51-51 είναι η πρώτη ισοπαλία στον αγώνα. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα 17-0. Εντάξει, εκεί επέστρεψε η Άχη. Είδαμε. Το είπαμε από την αρχή. Θα δούμε πολλά. Αν θυμάσαι κατά το 6ο λεπτό. Εντάξει, είδαμε σερία από τον Κεραμνό. Μεγάλο. Είδαμε σερία από την ΑΕΚ. Μεγάλο. Είδαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Το παιχνίδι σε επίπεδα 10, 5, 12. Να μπαλανσάρεται. Βλέπουμε τώρα μια καινούργια αντεπίθεση της ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι έχει άλλα 5,5 λεπτά ακόμη. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Έλεγες και εσύ στο δεύτερο μικρό νομίζω, στο δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δούμε ντέρπι. Άλλωστε γι' αυτό ήρθαμε εδώ και τελικά νομίζω ότι οι δύο ομάδες μας δικαιώνουν. Είμαι τυχερός που με κάλεσες για να το βλέπω από κοντά. Ποιον άλλο να κάνω, εντάξει, είσαι μια από τις επιλογές πάντα, είσαι από τις πρώτες επιλογές πάντα. Ενώ και τώρα με τον κορονοϊό που δεν είναι εύκολο να πας στα γήπεδα. Ακριβώς, είναι... Και κλεισμένο των θυρών. Άρα όποιον έχουμε καλεσμένο θα νιώθει και αυτός ότι είναι ευκαιρία δύο να αγώνα live πλέον. Λοιπόν, 51-51, 5-26 για το τέλος. Θεοχαρίδης βρίσκει τον διάδρομο, πάει μέχρι μέσα. Δίνει έξω στον Κορονίδη, προσποιείται ωραία ο Άρης. Κερδίζει το φάουλ από τον Σνάιντερ. Η εμπειρία του Άρη Κορονίδη εδώ. Βλέπουμε πόσο ωραία προσποιείται. Κέρδισε το φάουλ από τον Σνάιντερ. Κορονίδης. Στα 9 δευτερόλεπτα, 5-14 για το τέλος. Θεοχαρίδης με τη λήξη του χρόνου. Κορονίδης σουτάρει όπως. Θα στοχίσει. Μαντοβάνι στο rebound και ευκαιρία για την Άκη να προηγηθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σνάιντερ. Για να δούμε. Σιζόπουλος, Σνάιντερ, θα πάρει προσπάθειες τώρα που είναι προς το τέλος του παιχνίδι, αν και υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος. Καθυστερεί πάρα πολύ. Σίζο, το πρώτο του σούτ για την τέταρτη περίοδο, είναι άστοχος ο Σιζόπουλος. Χαμηλό σούτ, 51-51, 4-45 για το τέλος. Βίλιαμσον, άρχισε να διαβάσει νομίζω το μισμάτσε εκεί με τον Σιζόπουλο. Νέο άστοχο σουτ. Είναι και αυτό που λες Νικόλα, ότι ο Κεραυνός πλέον νιώθει το άγχος, νιώθει την πίεση. Ήρθε με τον αέρα του φαβορή, με τον αέρα του Ευρωπαίου. Και όσο βλέπει ότι δεν μπορεί να καθαρίσει τον αγώνα και η ΑΕΚ επιστρέφει. Η διαφορά που μπορώ να πω έτσι που είδα με τα μάτια μου είναι ότι ενώ το είχα αναφέρει στην αρχή ότι οι παίχτες του Κεραυνού βάζαν τα κορμιά τους πάρα πολύ δυνατά και ήταν οι παίχτες της ΑΕΚ χαμένοι, μετά άλλαξαν αυτό το σκηνικό. Σνάιντερ στο ναι, 51-53, ο Μπέιντε κάνει το παιχνίδι που μας είχες πει ουσιαστικά. Ο Σνάιντερ όμως έκανε. Ο Σνάιντερ έδωσε τη φάση, ναι. Ο Μπέιντε όμως για ακόμα μια φορά, η τρίτη φορά στην τέταρτη περίοδο, περιμένει την μπάλα και δικαιώνεται. Κορονίδης, ούτε τώρα, είναι άστοχος και είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ. Σνάιντερ βγαίνει στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι μέσα.
Σιζόπουλος μέσα! Άργησε, αλλά ήρθε. Ήρθε το τρίποντο από έναν τεράστιο σουτέρ όπως ο Ανδρέας Σιζόπουλος την κατάλληλη στιγμή. 56-51. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Κεραυνού τώρα. Κορονίδης, η μπάλα έξω. Θεοχαρίδης για τρεις. Άστοχος, Μαντοβάνης στο rebound. Καθαρίζει ο Μπέιντε. Σιζόπουλος και πάλι. Και τώρα Σνάιντερ. Που έδωσε και την ασίστ πάλι στο Σιζόπουλο. Σνάιντερ και φάουλ. 3-35 για το τέλος, Νικόλα. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με διαφορά πλέον 5 πόντων. Εδώ Σνάιντερ, το φάουλ που κέρδισε από τον Ρόρι. Είδαμε κάτι στις τελευταίες φάσεις του Κεραυνού, ενώ βλέπουμε τον Γιαννάρα νωρίτερα. Οι προσπάθειες έρχονται από τους Κύπριους του Κεραυνού, από τον Θεοχαρίδη και τον Κορονίδη. Δηλαδή δεν βλέπουμε τον Ρόρι και τον Ρόζελ στις τελευταίες φάσεις. Αλήθεια αυτό που λες. Λοιπόν, Σνάιντερ. Ο Γκμπέιντε βγήκε για το σκριν. Σνάιντερ, μόνος. Κανένα πρόβλημα εκεί, δεν βγαίνει μια άμυνα πάνω του. Καθυστέρησαν να βγουν του Κεραυνού και ο Σνάιντερ θα εκτελέσει. Διότι με τις προηγούμενες δύο πάσες που έβγαλε, άνοιξε την άμυνα και τώρα ο αμυντικός ήταν ανάμεσα να πάω. Βοήθεια είναι να μην πάω. Ουίλιαμσον. Ουίλιαμσον με τον Ογκμπέιντε. Ουίλιαμσον μέχρι μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Είχε ώρα να πάρει κάποια προσπάθεια πάνω του. Είναι αυτό που είπαμε άλλωστε, ότι οι τελευταίες φάσεις κρίνονται από τους Κύπριους. 58-51. Στο παρκέ τώρα είναι και ο Ιακώβος ο Παντελή. Θεωρώ αυτό που κατάφερε η ΑΕΚ τα τελευταία 8-9 λεπτά. Κατ' εμένα πάλι με τον Σνάιντερ, επιμένω λίγο, είναι να ελέγξει τον ρυθμό. Γιατί έπαιρνε το παιχνίδι στα μέτρα της. Δεν έκανε λάθη όπως το πρώτο ημίχρονο που ήταν στα 15 λάθη. Και εφόσον δεν γίνονταν λάθη, σιγά σιγά όταν ήρθαν και 2-3 συνεχόμενα καλάθια, άλλαξε ψυχολογία. Αλλά το σημαντικότερο, έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα. Δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Και για μένα είναι αυτό που έδειξε την ποιότητα αυτού του παιχνίδι. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει τώρα. Και το άλλο πολύ σημαντικό το οποίο θα σημειώσω εγώ είναι ότι τα τελευταία 3 λεπτά με τον Ιάκο Παντελή στον πάγκο, η ΑΕΚ όχι μόνο δεν έχασε το μυαλό της, αλλά κατάφερε να προηγηθεί και τώρα να έχει και τον πρώτο λόγο. Και επίστρεψε και ο Ιάκωβος τώρα. Ακριβώς. Σνάιντερ. Δεν μπορείς να τον αδικήσεις τώρα που πήρε μια προσπάθεια, έχει βρει ρυθμό. Το θέμα είναι τώρα να μην παρασυρθούν από τον ενθουσιασμό. Εδώ δύο βολές. Τυχερός ο Μαντοβάνι εδώ στο φαλ του Ρόζερ. Για να δούμε. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί. Έπεσε κάπως άτσαλα στο παρκέ. Τυχερό γιατί λίγο έλειπε να μπει γκολ φάουλ εδώ. Βλέπουμε εδώ και πάλι την προσπάθεια του Αμερικάνου του Κεραυνού. Δύο βολές. Νωρίτερα ο Βίλιαμσον φάνηκε συνεπής στο ραντεβού του από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Για να δούμε τι θα κάνει και ο περιφερειακός του Κεραυνού. Έχει ώρα να δούμε τόσο τον Ρόρι όσο και αυτόν να παίρνουν προσπάθειες. Έχει πολύ παιχνίδι ακόμα. 2-36 για το τέλος. Θυμίζουμε ότι λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος δεν υπάρχει δυνατότητα να βλέπετε στους δέχτες σας. Λοιπόν, 58-54. Ρόζελ. ...58-55, 4-4 βολές. Τώρα που η μπάλα καίει, ο Κεραυνός φαίνεται συνεπής από το ραντεβού του στη γραμμή των βολών. Ο Γκμπέιντε. Σνάιντερ. Μαντοβάνι. Δεν παίρνει μπάλα ούτε ο Ιάκωβος ούτε ο Σιζόπουλος. Όλος ο χρόνος πάνω στο Σνάιντερ ουσιαστικά. Τώρα ο Παντελή με την μπάλα στα χέρια, πάει μέχρι μέσα. Ένα δευτερόλεπτο για το τέλος, κερδίζει φάουλ. Φάνηκε να κερδίσει φάουλ με τη λήξη του χρόνου ο Ιάκωβος ο Παντελή. Εδώ και πάλι πήγε μέχρι μέσα, σταμάτησε μπροστά από τον Βίλιαμσον, γύρισε. Του έγινε φάουλ, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα αν είναι με τη λήξη του χρόνου λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Εγώ αυτό που θα πω είναι ήταν άλλος παίχτης εκτός από τον Ιάκωβο, πιθανόν να του φεύγει μπάλα. Ή να έκανε βήματα εκεί. Και πιθανό βήματα εκεί, έτσι όπως σταμάτησε. Αλλά μιλάμε για έναν παίχτη της ποιότητας του Ιάκωβου, ο οποίος ανήμερα το γενεθλίο του κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι.
Θα χάσει την δεύτερη. Μαντοβάνη εκεί πρέπει να προσέξει. Δεν έχει φάουλ να δώσει η ΑΕΚ. Και... εδώ δεν δέχεται αυτό το φάουλ ο Ιακώβος ο Παντελή, τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Πρέπει να ηρεμήσουν, δεν χρειάζεται ναι, να πάντω. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή, για να δούμε... αν είναι φάουλ είναι από τον Ιάκωβο. Βλέπεις το Σιζόπουλο προσπαθεί να ηρεμήσει τη, την κατάσταση έξυπνα. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τώρα. Ναι, είναι πολύ λεπτή γραμμή. Ο Ιάκωβος βγαίνει δύο λεπτά πριν το τέλος. Είναι πολύ χρόνο. Είναι πάρα πολύ χρόνο. Τώρα δεν χαρίζει καλάθια ή. Σίγουρα και το λέγαμε από τον τρόπο που είδαμε τον Ρομπέρτο τον Μαντοβάνη να πιέζει στην άμυνα. Το είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Μαντοβάνη πίεσε ότι θα πρέπει να προσέξει μην κάνει φάουλ καθώς ήταν στον πόνους. Δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό. Βγήκαν πολύ πιεστικά η ναι. Αλήθεια οι παίχτες της ΑΕΚ. Και ο Κεραυνός συνεχίζει να είναι εύστοχος από τις βολές. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που πάει στις βολές. Δηλαδή εδώ και 1,5 λεπτό δεν βλέπουμε ουσιαστικά. Ήταν αχρίαστη αυτή η φάση ναι. Τελευταία θα έλεγα. Εντάξει, παρασυρτήκαν λίγο από τον ενθουσιασμό. Το θέμα είναι ότι εδώ και 2 λεπτά ο Κεραυνός ουσιαστικά χωρίς να κάνει κάτι παίρνει πόντους. Εδώ έχασε μια βολή ο Γουίλιαμσον όπως νωρίτερα ο Ιακώβος. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Ναι, σίγουρα. Σνάιντερ είναι δεδομένο ότι θα πάρει περισσότερες μπάλες τώρα χωρίς τον Ιακώβο. Μαντοβάνη βγαίνει για το screen. 1:50 για το τέλος. Σνάιντερ δέχεται την πίεση, δυσκολεύτηκε εκεί. Γιαννάρας τα 5 δευτερόλεπτα. Γιαννάρας, μεγάλο σουτ, τεράστιο σουτ. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα. Να τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, 1:40. Ήταν μεγάλο σουτ. Ανεξαρτήτως του τι, μεγάλο σουτ ήταν σίγουρα. 1:35. Williamson, King. Προσποιήθηκε. Williamson πίσω από τη βολή, αστοχή. Εκβόητε το rebound. Εδώ και Κεραυνός φάνηκε να μην ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Σνάιντερ βρίσκει τον διάδρομο ανοιχτό. Δίστασε τελικά να πάει μέχρι τέλους. Πολύ έξυπνη. Σνάιντερ κρατά την μπάλα. Μαντοβάνη για τρεις. Μέσα! 64-56. Τεράστιο τρίποντο από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Και πλέον η ΑΕΚ 1:08 πριν το τέλος έχει τον πρώτο λόγο. Στυλιανού. Οι Κύπροι έκαναν τη διαφορά. Στυλιανού. Κίνγκ. Βίλιαμσον με τον Μαντοβάνη. Τρίποντο για τον Κεραυνό. Μέσα. Ανάσα. 64-59. 53 δευτερόλεπτα ακόμη. Σνάιντερ. Κατεβάζει την μπάλα. Θα χάσει την μπάλα εδώ ο Σνάιντερ. Στυλιανού. Μέσα κι αυτό, 64-62. Απίστευτο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Η ΑΕΚ βρέθηκε 8 πόντους μπροστά στο σκορ. 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και τώρα 42 πριν. Η διαφορά είναι στους 2. Είναι απίστευτο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Εδώ ένα λάθος του Σνάιντερ, ο οποίος πήγε να τα κάνει όλα μόνος. Πολύ μεγάλο λάθος. Έπρεπε να δείξει αυτοσυγκράτηση με τον Κεραυνό. Που... δεν παίζει σε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς ο Κεραυνός είναι. Έπαιξε δύο παιχνίδια πριν μια εβδομάδα στο ψηλότερο. Ο Κεραυνός αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη. Δηλαδή, να συζητάμε, εντάξει. Απέναντι στον Κεραυνό να πας να κάνεις μόνος σου να κατεβάσεις την μπάλα. Έπρεπε απλά να παίξει με τα δευτερόλεπτα. Έπρεπε να υπάρχει ο Ιάκωβος. Ουσιαστικά το βλέπουμε αριστερά σου ο Ιάκωβος σε πρώτο πλάνο. Είναι μόνος του, περπατά στο άθος. Εντάξει, Γρηγόρη, είναι αυτό που κάνει και το μπάσκετ. Τόσο όμορφο άθλημα, δηλαδή. Ακριβώς. Η εναλλαγή συναισθημάτων, ένα δευτερόλεπτο, ένα κατοχή. Δεν υπήρχε ο παίχτης να κατεβάσει ήρεμα την μπάλα. Ίσως, αν στη θέση του Σνάιντερ υπήρχε έστω ο Γιαννάρας ή ο Σιζόπουλος που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον Σνάιντερ. Τι εστί Κεραυνός, τι εστί Νίκος Στυλιανού. Εγώ θεωρώ ότι απλά βιάστηκαν να πασάρουν από έξω. Έπρεπε να κρατήσουν την μπάλα, να ανοίξουν οι θέσεις, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να τρέχουν με την μπάλα, καταλάβες, για να πάει πιο κοντρολαρισμένο. Ενώ όταν είδε το χώρο ο παιχτής, έτρεξε και στην επιστροφή από πίσω κάποιος σπρώξε την μπάλα. Εγώ θα σου το πω και λίγο αγιώς και μου λες αν συμφωνείς. Βιάστηκε να τελειώσει τον αγώνα στον Αιτέρ εδώ. Δεν πιστεύω ότι πήγε, γιατί και προηγουμένως πήγε μέσα και πήγε έξω με την τρίπλα. Θεωρώ ότι επειδή ήταν όλη η ομάδα κάτω, είδε το χώρο να πήγε να φύγει γρήγορα για να κατεβάσει την μπάλα. Όμως... λοιπόν, 42 δευτερόλεπτα, η διαφορά στους 2 πόντους πλέον.
Και πλέον κατεβάζει ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Είναι κάτι που δεν βλέπουμε συχνά, αλλά έχει την ευχαίρεια ο Μαντοβάνη. Είναι καλός χειριστής μπάλας. Για να ράσουμε στη Λιανού πλέον. Μαντοβάνη θα βγει ψηλά για το screen. Για να ράς. Μαντοβάνη. Τρίποντο. Με ταμπλό! Απίστευτος Ρομπέρτο Μαντοβάνη. 67-62. Απίστευτος Ρομπέρτο Μαντοβάνη. King για τρεις. Και αυτό μέσα. Τι παιχνιδάρα βλέπουμε, Νικόλα. 67-65. Άμεση απάντηση. Φάουλ. Δύο βολές πλέον για τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Είναι παιχνιδάρα. Το ιδανικό ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, της Cita Vision. Πραγματικά, 67-65, 13 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για να ράσει τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη με ταμπλό αυτή τη φορά. Εκεί που φάνηκε τα πάντα να τελειώνουν, ήρθε ο Anthony King. Απ' τη μια ο power forward της ομάδας, απ' την άλλη ο center της ομάδας. Είδες όμως με πόση ψυχραιμία οι παίχτες του κεραυνού δεν καταλάβουν από δευτερόλεπτα. Το θέμα τώρα είναι να δούμε ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ από τη γραμμή. Ήταν και τυχερός το πρώτο τρίποντο. Ναι, με ταμπλό. Λοιπόν, έχασε την πρώτη βολή. Πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την κατάληξη της δεύτερης. Άστοχος και στη δεύτερη. Πλέον το παιχνίδι στα χέρια του κεραυνού. Το σούτ. Λοιπόν, 8 δευτερόλεπτα. Τρίποντο νίκης. Άστοχο. Το rebound ποιος. Το rebound είναι ο Σνάιντερ. Και η ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, με το καλάθι του Σνάιντερ στο τέλος θα πάρει μια τεράστια νίκη. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη κάνει το γύρο του θριάμβου. Ξεσπά μετά τις άστοχες βολές. Ενώ εδώ ο Ιάκωβος τρέχει να βοηθήσει τον Ρόγκ να σηκωθεί από το παρκέ. 69-65, φίλες και φίλοι. Τεράστια νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Εδώ και η τελευταία φάση. Αν και τα πάντα κρίθηκαν νωρίτερα στο rebound, εκεί το άστοχο τρίποντο, νομίζω ότι βιάστηκε λίγο να σουτάρει από μακριά. Εγώ, φίλε Γρηγόρη, παρακολουθούσαμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Και αυτό είναι το καλύτερο και τώρα οι παίκτες ανταλλάζουν. Φοβερό παιχνίδι. Ένας κεραυνός, ο οποίος ήρθε και κουρασμένος, γιατί είχε μεν παιχνίδι στα πόδια του. Αλλά είναι και κούραση, γιατί είναι υπερπροσπάθεια αυτό που έκανε για να μπει στους ομίλους. Ήρθε εδώ, πούλησε ακριβά το κοτομάρι του. Μία ΑΕΚ η οποία χωρίς προετοιμασία, με ελάχιστα φιλικά πάνω του, κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νική 69-65. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για το τι μας επιφυλάσσει η καινούρια σεζόν, Νικόλα.